Έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό του προπηδίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ' το δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία! Και αν δείψει πολλακοντισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας, να τις κάνουμε ποδιά του τέστην και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία κρυστάλλινη, μία παραδοσιακιά, μία παρασκευιάτικη ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, κοπιάστε, κοπιάστε, κάνω το δόθε, ελάτε ζουμουσάκια μου και όχι μόνο. Γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, αλλά θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε ως συνήθως. Ο μόνος σκελετός που υπάρχει στην εκπομπή είναι ο σκελετός των γυαλιών μας. Έχω τεράστιο σωτήρι δασκαλά, κυρίες και κύριοι. Πείσμον. Μια λέξη που μου ήρθε τώρα. Θες να πεις κάτι και δεν σου βγαίνει αυτή που θες και λες μια άλλη. Α, αυτός είναι. Τι. Είναι. Πάρα πολύ ιδιότροπος. Τι ιδιότροπος. Όχι, θέλω να πω. Τι. Ιδιόρυθμος. Όχι, όχι, είναι εξαιρετικό παιδί. Πας και βρεις μια άλλη λέξη, ας πούμε, και δεν ταιριάζει. Α, είναι, α, αυτό καταπληκτικό, παιδί. Είναι ράθυμος. Τι λέει, λάθος. Τοποθέτηση λέξεων εκεί που δεν πρέπει. Είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ όμορφη ιστορία. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε, γιατί και σήμερα έχουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να συζητήσουμε για όλα όσα γίνονται γύρω μας. Να μιλήσουμε, να τα πούμε, να, γιατί και σήμερα έχουμε ένα εκπληκτικό, ένα υπέροχο, ένα φανταστικό δώρο. Μία αυθεντική δερμάτινη μπάλα ΠΑΟΚ Μάκρον από τις επίσημες της Μπουτίκ. Και επειδή θέλω να το φτιάξω ακόμα πιο όμορφα, μία δερμάτινη μπάλα Μάκρον με τις υπογραφές όλων των παικτών της ομάδας. Δεν θα έχει του Γλύκου, ξέρω ότι μπορεί να στεναχωρηθείτε, αλλά θα φροντίσουμε να έχει όλων των υπολείπων. Μπορεί να μην έχει και του Σάκοφ και του Κάνιας, αλλά όλων των υπολείπων, δηλαδή Βιερίνια, Πασχαλάκη, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Μπίσεσβαρ, Τσούμπα, Ακμπομ, Ζαμπά, όλων των υπολείπων παικτών και των καινούριων, ναι, γιατί θα πάω να τις πάρω τις υπογραφές, θα περιμένω να έρθει και το νέο αμυντικό χαφ. Και έρχεται μήνυμα, μπαίνουμε σε λίγο Τσεχία και ακούμε ζουμουσάδα, φιλιά από Μαρία και Βέρα. Καλό στον αδερφό μου, τον Χρήστο από το Ανόβερο, που έρχεται με τα κουριτσάκια του, με τις κορούλες του στην Ελλάδα. Αδερφέ μου, καλό δρόμο! Φοβερό, φίλε, μας ακούνε στην Τσεχία τώρα, έτσι. Τι είναι το ίντερνετ, τι είναι το διαδίκτυο, τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Καλώς να ορίσετε, εσείς που όλο τον χρόνο βρίσκεστε έξω από την Ελλάδα, όχι επειδή σας κάπνισε μια ωραία μέρα, επειδή είπατε. Πάμε να βλέπουμε, ας πούμε, συννεφιασμένο ουρανό 11 μήνες το χρόνο και βροχή και ας πούμε κανένα 20ήμερο το χρόνο να ζούμε στην πατρίδα μας και στη χώρα μας, στον αυτόν ευλογημένο αυτό τόπο, σε αυτή τη γωνιά, σε αυτόν τον παράδεισο πάνω στη γη. Δεν νομίζω ότι έβγαινε κανένας χαρούμενος στο εξωτερικό. Εσείς λοιπόν που όλο το χρόνο λείπετε, που στερείστε τους δικούς σας ανθρώπους, γονείς, αδέρφια, φίλους, κολλητούς, την ομάδα, την Τούμπα, τον ναό, τα στέκια σας, την καφετέρια σας, το σχολείο σας, την εκκλησία σας, οτιδήποτε έχει κάποιος που τον δένει. Το σχολείο στο οποίο πρωτοπήγε, πέρασα προχθές έξω το σχολείο μου και μια συγκίνηση πάντα την αισθάνομαι εκεί, στο 104ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Τότε ήταν βέβαια Λαμαρίνα, τώρα έχει γίνει σχολείο όπως και το Τενεκεδένιο. Μεγάλες στιγμές. Μπορούσαμε τότε να ερωτευτούμε πολύ πιο εύκολα, φίλες και φίλοι. Σε αυτά τα μικρά, τα αθώα χρόνια, γιατί δεν χρειαζόταν να πάμε μακριά για να δαγκώσουμε μια λαμαρίνα. Κάναμε έτσι και δαγκώραμε τη λαμαρίνα στον τοίχο του σχολείου μας. Ήταν δίπλα. Τι να μας πούν τώρα οι άλλοι λαμαρινάδες. Έτσι δεν είναι. Χαιρετίσματα στη Μαρίνα Ζέας. Μας ακούει η Μαρίνα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ξαναλέω σήμερα. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα το κάνουμε μόνο με μήνυμα σήμερα. Σήμερα κληρώνουμε μία δερμάτινη μπάλα ΠΑΟΚ Μάκρον. Και η δέσμευσή μου είναι, δεν τις έχω ακόμα, δεν θέλω να σας πω ψέματα, αυτός που θα παραλάβει την μπάλα, ίσως θα το καθυστερήσουμε λίγες μέρες, αλλά αυτός που θα παραλάβει την μπάλα θα έχει η μπάλα όλες τις υπογραφές των παικτώνε επάνω. Και του Αμπέλ Φερέιρα. Ωραίος! Ωραίος. Η ομάδα δίνει σήμερα φιλικό παιχνίδι στη Ρουμανία, με την Universitatea Cluj.
και λέω, είσαι ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι από τη Ρουμανία. Ένα αθώο γλυκό αγόρι. Αγοράκι, κοριτσάκι, ό,τι θέλετε, δεν έχουμε θέματα τέτοια. Και είσαι οπαδός. Και διαλέγεις και επιλέγεις μια ομάδα. Και θες να φωνάξεις το σύνθημα. Και την ομάδα τη λένε Ουνιβερσιτατέα. Ουνιβερσιτατέα, ωε, Ουνιβερσιτατέα, ωε, ωε, Ουνιβερσιτατέα. Πες μου, θα κάνεις αρδάμι, δεν θα κάνεις. Θα πάθεις κράμπα, θα πάθεις χιαστού στην κάτω γνάθο. Θα πάθεις μια αναμπουμπούλα, αιμορροίδες. Δεν θα πάθεις από το σφίξιμο. Ε? Δεν θα πάθεις, φίλε, μια βροχοκύλη, κάτι, μια οτίτιδα, ένα καταράκτη. Έστω, μια λίμνη. Ε? Ουνιβερσιτατέα, παίξε την μπάλα τη ζωή σου. Αλλιώς είσαι η οπαδή σου. Ε? Ομάδα, μοντέλο. Τι ομάδα, μοντέλο. Ουνιβερσιτατέα, κλουζ. Άσε και το κλουζ. Εμένα το κλουζ. Ποιο είναι το κλουζ τη υπόθεση? Δεν μου κάνει το κλουζ. Τέλος πάντων, αυτό είναι φιλικό κλεισμένο από τον προηγούμενο προπονητή, τον αξιότιμο φίλο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα το ξαναπώ. Εγώ θα το λέω γιατί είμαι ο γραφικός τη υπόθεση. Ο τρελός και δεν με νοιάζει γιατί δεν είναι δημοσιογραφική εκπομπή και δεν έχω και σε τίποτα να λέω αυτό που μου κατεβάζει κλάβα, ότι πίσω από αυτήν την αλυσίδα ενδιαφέροντος των Αράβων δεν μπορεί να μην κρύβεται κάποιος άλλος χοντρός με μουσι. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, ο γραφικός, λέω, ο περίεργος, έτσι, ο φαντασιόπληκτος. Ξυπνάει δηλαδή το πρωί ο Άραβας, φοράει την κελεμπία. Γυναίκα! Καφέ, λέει. Τώρα, μία από τις 10 που έχει, θα πάει να του φτιάξει τον καφέ. Λέω εγώ, ρε παιδί μου. Ξυπνάει και λέει τι. Θα πάω τώρα να πάρω center for από την Ελλάδα. Δεν θα πάρω τον πρώτο σκόρερ, που είναι και φτηνός, τον Κουλούρη. Δεν θα πάρω τον δεύτερο σκόρερ. Θα πάω να πάρω αυτό που είναι τρίτο σκόρερ, λέω. Θα πάω να πάρω τον Μπρίγιοβιτς. Έτσι, δεν λέω, ρε παιδί μου, έχω. Και θα πάω να πάρω τον Μπρίγιοβιτς. Ή ξυπνάει την άλλη μέρα. Και από όλους τους προπονητές του κόσμου, από αυτούς που μπορεί να πάρει με τα λεφτά που δίνει, άνετα, πάει και βρίσκει αυτόν ο οποίος απλά έχει παρουσία πριν από τον ΠΑΟΚ μόνο στην Ξάνθη. Αυτόν θέλω! Όχι αυτόν, επειδή πεισματικά, όχι αυτόν, θέλω αυτόν να πάρω! Από όλα τα στόπερ της γης, θέλει να πάρει έναν 32χρονο που παίζει στον ΠΑΟΚ, το Βαρέλα. Οι Άραβες αυτοί τώρα. Εκεί υπάρχει διάβλος, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό εγώ. Κι ας είμαι ο γραφικός, το ξαναλέω. Ας φτιάχνω σενάρια στο μυαλό μου. Δεν μου το παίρνετε το μυαλό από εκεί. Και από όλα τα αμυντικά χαφ της γης, θέλει αυτόν ο οποίος έπαιζε εδώ και είναι δανεικός αλλού. Αλλά θέλουμε αυτό να πάμε να πάρουμε. Οκ. Okay. Συμπτώσεις. Πείτε με, το ξαναλέω, πείτε με περίεργο και γραφικό. Κλείνω τη μικρή χαριτωμένη παρένθεση. Η ομάδα δίνει λοιπόν φιλικό σήμερα με την Universitatea Cluj. Και περιμένουμε να τελειώσει αυτός ο κύκλος των φιλικών παιχνιδιών, των ευκαιριών. Σήμερα νομίζω και με αυτό το παιχνίδι τελειώνει αυτό το δεκαήμερο που ο καινούργιος προπονητής, ο οποίος πρέπει να τύχει απεριόριστης εμπιστοσύνης και στήριξης, στήριξης και από τον κόσμο, που θα περιμένουμε να δούμε πράγματα, αλλά δεν θα τον αρπάξουμε από το λαιμό γιατί μέσα σε 20 μέρες δεν έκανε ομάδα. Το τονίζω αυτό, δεν ήρθε μόνο για ένα μήνα, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Δεν τον φέραμε για ένα μήνα μόνο. Και αν λέω, χτυπάω ξύλο εγώ, αν λέω στραβώσει κάτι στα προκριματικά, δεν σημαίνει ότι τέλος και αυτό ήταν. Στήριξη λοιπόν και από τον κόσμο και από όλους εμάς που έχουμε μικρόφωνα ή πληκτρολόγια ή τέλος πάντων ό,τι άλλο, ντουντούκα ή καπνό. Ο καθένας στέλνει με κάθε ποιο τρόπο τα μηνύματά του. Αλλά στήριξε φυσικά και από την οικογένεια Σαββίδη που εχθές έστρωσε 4 εκατομμύρια ευρώ στη Sporting Λισαβόνας. Απέσπασε το ναι και το ok για τον Παλίνια, αυτόν τον αμυντικό χαφ που, όπως σας είχα πει λίγες μέρες πριν, εγώ ό,τι μαθαίνω σας το λέω, σας το ξεφουρνίζω κατευθείαν. Δεν έγινε, παιδί μου, άμα μαθαίνω κάτι, ότι δεν θα έρθει ένα αμυντικό χαφ μπροστά τύπου οκτάρι, να δαντελίτσα, κορδελίτσα, τα κουνάκι τέχνη καλλιτέχνης. Μπορεί να έρθει και τέτοιος, γιατί μπορεί να πάρουμε δύο αχαφ. Σας είπα, θα έρθει ένας, όπως έμαθε την πληροφορία, που θα δέρνει και θα τρώει μωρά για πρωινό. Λέμε μέσα σε εισαγωγικά βέβαια πάντα. Και τούτος εδώ 1,90 ξυπνάει και με το που ξυπνάει σκέφτεται πώς θα φάω το λαρίγκι του αντιπάλου που θα επελάβνει.
για να το πω και με όμορφο τρόπο, γιατί είμαστε και παιδιά με ανατροφή, έρχεται ο επιθετικός, επελάβνει το κεντρικό χαφ της αντιπάλου ομάδας, δεν θα του βγάλει κόκκινο χαλί. Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε, περάστε! Θέλετε να περάσετε από τον κεντρικό διάδρομο? Θέλετε να επελάσετε από το δεξί άκρο? Από το αριστερό άκρο της αμυνάς μας? Θέλετε να κάνετε μια κλειστή τρίπλα, μια λόμπα, να μας την περάσετε κάτω τα πόδια? Πώς θέλετε, να ανοίξουμε διαδρόμους? Θέλετε να μας κάνετε γιογιό? Όχι. Ένα ερώτημα υπάρχει και αυτό το ερώτημα είναι: την καροτίδα να την τυλίξω ή θα την φάτε εδώ? Λέμε τώρα βέβαια όλα αυτά με μια δόση υπερβολής, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα καταλαβαίνουμε ότι δεν μας παίρνει για να κάνουμε πολλά πολλά με τους διαιτητές. Η υπόθεση των δύο παικτών, και λέω δύο παικτών γιατί πιστεύω ότι δύο πρέπει να είναι οι παίκτες στα χαφ, θα τελειώσει πιστεύω μέχρι και την Κυριακή, Κυριακή Δευτέρα. Έτσι λέει η δική μου η όσφρηση, η δική μου πληροφορία. Το δε Σαββατοκύριακο θα βρίσκονται στην Πορτογαλία, θα βρίσκονται στην Πορτογαλία και ο Φερέιρα αλλά και ο Μπράνκο. Θα υπάρχει ρεπό, η ομάδα μετά το φιλικό με τη ρουμάνικη ομάδα έρχεται στη Θεσσαλονίκη και θα υπάρξει μετάβαση και των δύο στην Πορτογαλία. Και έχω την αίσθηση και την εντύπωση και τη βεβαιότητα, θα πω μάλλον για να είμαι μέσα στο θέμα, ότι δεν πηγαίνει επειδή πεθύμησε τα συγγενικά του πρόσωπα ο Αμπέλ Φερέιρα. Δεν πάει μαζί με τον Μπράνκο γι' αυτό. Πηγαίνουν για να κλείσουν παίκτη ή παίκτες. Τώρα για την υπόθεση του Παλίνια. Ο ποδοσφαιριστής θέλει σαν τρελός να έρθει στον ΠΑΟΚ. Χθες σίγουρα διαβάσατε κάπου το ποστάρισμα που είχε κάνει όταν έφυγε ο Φερέιρα από την Μπράνκα. Κύριε καθηγητά, πιστεύω κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε, με φοβερά κολακευτικά λόγια για τον άνθρωπο που τον πιστεύει πάρα πολύ, που τον είχε και στις Ακαδημίες Sporting Λισαβόνας, αλλά τον βρήκε μετά και στην Μπράνκα, τον πήρε εκεί και τον είχε βασικό και αναντικατάστατο. Ο παίκτης λοιπόν θέλει, η Sporting Λισαβόνας που δεν τον είχε τον παίκτη έτσι κι αλλιώς, γιατί τον είχε δώσει δανεικό, θα πάρει 4 χαρτιά, 4 μύρια. Συγγνώμη αν γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά θέλω να θυμηθούμε ότι πριν λίγα χρόνια μαζεύαμε χιλιάρικο για να μην μας φύγει ο παίκτης ή για να πάρουμε μία άδεια, και τώρα τα λέμε τα 4 εκατομμύρια σαν να είναι τσόφλια. 4 εκατομμύρια θα πάρει η Sporting Λισαβόνας. Το πρόβλημά μας είναι όμως η Μπράνκα, η οποία όπως είπα και χθες, και εκεί είναι 12 Ιουλίου, δεν είναι μόνο εδώ. Και η Μπράνκα λέει ότι εγώ τον παίχτη δεν θέλω να τον αφήσω να φύγει. Ναι, με ένα νίκη Sporting Λισαβόνας, αλλά σου λέει ρε φίλε, για κάτσε λίγο. Μέσα Ιουλίου, όπως θα μας ξύνιζε και εμάς να έφευγε παίχτης που δεν θέλαμε, έτσι ξυνίζει και σε αυτούς, έτσι, για να τα λέμε όλα. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο θα καμφθεί ο πρόεδρος της Μπράνκα που είδε αυτό το καλοκαίρι να έρχεται μία ομάδα από την Ελλάδα και να αγοράζει τον προπονητή του, να του στάζει 3 εκατομμύρια ευρώ και να λέει έλα, και κατά πόσο λοιπόν θα δεχτεί, γιατί και αυτός θα πάρει λεφτά 100%, δεν υπάρχει περίπτωση να πει ναι, αυτό το υπέροχο αγόρι εμείς δεν θέλουμε να κόψουμε το δρόμο στην καριέρα του και τον αφήνουμε να φύγει δωρεάν ή τζάμπα ή επειδή ήταν καλός μαζί μας, ανταποδίδουμε την καλοσύνη και εμείς. Δεν υπάρχουν αυτά. Πώς το λένε αυτόν Ελ Σαλβαδόρ, πώς το λένε τον πρόεδρο της Μπράνκα, θα πάρει και αυτός. Όπως απέδειξε ο Ιβάν, δεν φίδεται χρημάτων, τα εκατομμύρια στρώνονται χαλί, και εφόσον έκανε την επιλογή αυτού του προπονητή,
θα τον στηρίξει φυσικά και με κάθε τρόπο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, δεν ξεχνιόμαστε. Είπαμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, δεν είπαμε. Εκεί θα βρείτε κορυφαίους ψυγειοκαταψύκτες LG, τελευταία λέξη τεχνολογίας, για ψυγειοκαταψύκτη που αλλού θα πας, LG με V+. Τα νέα μοντέλα της LG με μεγάλη χωρητικότητα, με γραμμικό CBST inverter, με door cooling, ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. Λείπεις ρε παιδί μου το σπίτι σου και λες πότε θα πάω στο σπίτι για να ανοίξω τον ψυγειοκαταψύκτη, να δω μέσα τον παράδεισο, να μπορώ να επιλέξω τα ποτά μου, τα φαγητά μου, τα έτσι μου, τα λέα μου, τα μέα μου, τα σέα μου και τα υπόλοιπα. Μια όμορφη κατάσταση. Έπιπλο. Υπάρχει κόσμος, πληροφορία υπάρχει που λέει ότι δεν το έχουν το συγκεκριμένο ψυγειοκαταψύκτη στην κουζίνα, τον έχουν στο σαλόνι, δίπλα στο σκρίνιο, δίπλα στην κρυσταλιέρα, ανάμεσα στην τηλεόραση και στον κωμό. Τόσο όμορφη είναι. Και βέβαια LG, εγγύηση. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκεί θα βρείτε όλους ψυγειοκαταψύκτες LG και τηλεοράσεις LG φυσικά και LG και όλα τα προϊόντα και με όποιον ψυγειοκαταψύκτη επιλέξετε και 48 μπύρες α δώρο. Ωραία, υπέροχα. Αιγαίων Ψαραγορά και διοικητήριο 214.000 και ο Ρόκοστρο 69-56-66, κορυφαία ψαραγορά στην πόλη, πεντανόστιμα, καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια, Κυριακή ανοιχτά, πρότυπες ψαραγορές, δύο μαγαζιά κουκλιά, έχει φτιάξει η οικογένεια Ιωαννίδη. Εκεί λοιπόν έχει και χώρες εστιατορίου να τα φάτε, να τα γουστάρετε ή και να έρθουν σπίτι έτοιμα και να μην έχετε μυρωδιές από ψάρια, αυτά, τηγανίσματα, λάδια, ιστορίες, γκρίνια. Οι κουρτίνες, τα ρούχα μυρίζουν αυτά, τα έπιπλα και τα έτσι και τα αλλιώς. Για το κορυφαίο παγωτό στην πόλη, Νικολαίδης Αρτοζαχαροπλαστία, υπέροχα πράγματα, φοβερές γεύσεις, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και ψωμάρες και τουρτάρες υπέροχες για τα παιδιά σας, για τα γενέθλια, για γαμήλιες τούρτες, για. Και ό,τι θελήσετε, ό,τι θελήσετε από γλυκό. Υπέροχο και κάτι σοκολατόπιτες. Όχι, παραγία μου! Και βέβαια, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900. Το παιδί σας, αν είναι Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού, μπαίνει στα προπαρασκευαστικά τμήματα, μαθαίνει άριστα τη γλώσσα από native speaker, από φυσικούς ομιλητές, σε ένα δίγλωσσο σχολείο με Έλληνες εκπαιδευτικούς, με Γερμανούς εκπαιδευτικούς, που υπεραγαπούν την Ελλάδα, τη χώρα μας, την πόλη μας. Και τα παιδιά σας είναι στα πιο ασφαλή χέρια και τους περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, είτε δώσουν πανελλαδικές, είτε δεν δώσουν και φύγουν με το αμπιτούα στα πανεπιστήμια παντού πάνω στον κόσμο, σε Γερμανία, σε Αγγλία, σε Αμερική, όπου αυτά επιλέξουν. Με ένα πολύ όμορφο τρόπο αποχαιρέτησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δείχνοντας πολιτισμό ποδοσφαιρικό, δείχνοντας ανωτερότητα, δείχνοντας ότι έχουμε ανέβει επίπεδο σε πολλά πράγματα, σε πολυπίκυλο επίπεδο, αποχαιρέτησε 4 ποδοσφαιριστές που δεν θα έλεγα ότι πρόσφεραν όλοι το ίδιο ή δεν θα έλεγα ότι είναι όλοι το ίδιο αγαπητοί ή δεν θα έλεγα ότι ο κόσμος χάρηκε ή στεναχωρήθηκε το ίδιο που έφυγαν όλοι ή δεν θα έλεγα ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πρόσφατη ιστορία του ΠΑΟΚ. Έφυγε και αποχαιρέτησε λοιπόν τον Μαλεζά, ο οποίος θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα είναι ο ιδανικός τεχνικός διευθυντής, ο ιδανικός team manager, ένα παιδί διαμάντι, ένας άνθρωπος καθοριστικός στα αποδυτήρια, αλλά και όποτε του ζητήθηκε στον αγωνιστικό χώρο να δώσει και την ψυχή του, ένα παιδί μάλαμα, ένας άνθρωπος που όταν ήρθε, και ας με συγχωρέσει, την έβρισκε με το καλάμι, αλλά δίπλα στο μεγάλο δάσκαλο που λέγεται Πάμπλο Κοντρέρας, έμαθε και ηρεμία να έχει στο παιχνίδι του και την μπάλα να κατεβάζει με το στήθος και την μπάλα να βγάζει με το εξωτερικό φάλτσο έξω από την περιοχή εκεί που οι παλμοί ανεβαίνουν και εξωτερικό έπαιξε και πραγματικά αγαπάμε αυτόν τον τύπο και θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μας. Αυτά λέω για τον Γλύκο. Επίσης έφυγε, αυτά λέω για τον Μαλεζά. Αυτά λέω για τον Μαλεζά. Πάμε στον Γλύκο, ο οποίος Γλύκος και αυτός, okay, πρόσφερε ό,τι πρόσφερε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Μαλεζά και από πλευράς προσφοράς, αλλά εντάξει, η ΠΑΕ πολύ ωραία κάνει και τον ευχαριστεί. Εμένα μου μένει μία σκηνή, λυπάμαι. Θα μπορούσα να θυμηθώ βέβαια πολλές
και σημαντικές αποκρούσεις. Μου μένει εκείνη η σκηνή στον τελικό, με έχει στοιχιώσει. Ας με συγχωρέσετε, δεν μπορώ να μην την ξεχάσω. Εκείνο το πράγμα δηλαδή, εκείνη τη φάση, δεν μπορώ να μην την ξεχάσω με την Κάφα στο Βόλο. Και αυτόν όμως τον ευχαριστεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ευχαριστεί και τους δύο αλλοδαπούς, τους δύο ξένους, τον Κάνιας και τον Σάκοφ, για όσα πρόσφεραν. Με πολύ ωραία λόγια μίλησε η ανακοίνωση. Τιμή μας που φορέσατε τη φανέλα και θα αποτελείτε ένα μέλος της ιστορίας κτλ. Και για τον Κάνιας και για τον Σάκοφ που πρόσφεραν, βεβαίως, κανένα παράπονο. Θέλω να σταθώ λίγο, επειδή έχουμε πει διάφορες φορές, διάφορα πράγματα, διάφορες κουβέντες. Και για τον Σάκοφ, που δεν προτίμησε τα 700 του ΠΑΟ και πήγε με 400 στη Λέτσα ή με 450. Επειδή θέλω να τα λέμε όλα, στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Λέτσε, είπε λοιπόν, και ας τα ακούν αυτά κάποιοι σαμπάνιδες, που όταν πήγαν στον Ολυμπιακό πριν να αρχίσουν τις απανωτές γκάφες, είπαν ότι ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και αυτά και τα λοιπά. Okay. Αντιπαρέχομαι. Ο Σάκοφ λοιπόν στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Λέτσε είπε τι. Έφυγα από μια πολύ μεγάλη ομάδα, όπου 3 χρόνια κατακτήσαμε τα πάντα, πήραμε το double, έζησα φοβερά χρόνια και είπε αυτό, που δεν έχει καμία, δεν έχει κανένα λόγο να την πει αυτή την κουβέντα, έτσι, εκεί που πήγε. Μέσα στα ωραία που λένε λοιπόν, ναι, ήρθα στη Λέτσε, αυτά ήθελα εδώ και αυτά μου είπαν έτσι, και δεν ξέχασε να αναφερθεί. Και όχι απλά να πει ότι, okay, έφυγα από μια πολύ μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Σάκοφ, και του το αναγνωρίζουμε αυτό, να είναι καλά το παιδί. Η χθεσινή είδηση έρχεται από άλλο στρατόπεδο, βαρύτατος τραυματισμός του Φορτούνη, ρήξη χιαστών, 6 ως 7 μήνες έξω. Φυσικά και δεν χαιρόμαστε με τον πόνο κανενός, ακόμα και αν αγωνίζεται σε αυτό το σωματείο, σε αυτή την ομάδα, που ξέρουμε τι δεινά έχει επιφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρουμε το ποιόν τους, σε καμία περίπτωση ούτε χαιρόμαστε, ούτε πανηγυρίζουμε όταν ένας άνθρωπος του κόβεται ο χιαστός. Θέλω μόνο να θυμίσω σε αυτούς που όταν έγιναν τα ποσταρίσματα για τους χιαστούς του Βιερίνια από τη συγκεκριμένη ομάδα, έμπαιναν και έγραφαν διάφορα σχολιάκια από κάτω, από τον Πειραιά μιλάω και από το Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Όταν λοιπόν έπαθε τους χιαστούς ο Βιερίνια, θέλω απλά να τους θυμίσω να προσέχετε τι εύχεστε στους ανθρώπους. Να προσέχετε πώς αντιμετωπίζετε τη δυστυχία ακόμα και των αντιπάλων. Τι κατάρες ρίχνετε και τι λέτε για τους άλλους, να έχετε λίγο το νου σας, γιατί βλέπετε ότι μπορεί τα λόγια που λέτε μπούμεραγκ να γυρίσουν. Περαστικά στο παλικάρι, κι ας είναι και αντίπαλος, το ξαναλέω, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Ούτε θέλω να κερδίζω το γάβρο επειδή οι παίκτες του θα παθαίνουν χιαστούς και δεν θα μπορούν να παίξουν. Όπως αντιμετωπίσαμε εμείς με πολύ μεγάλη στεναχώρια και υπομονή τους χιαστούς και τους βαρύτατους τραυματισμούς του Βέρμπλουμ, του Μαουρίσιο και κυρίως του Βιερίνια, έτσι λοιπόν θα κάνουν και αυτοί τώρα. Και αν το δούμε τώρα καθαρά αγωνιστικά, πέρα από το ηθικό μέρος, από το ηθικό σκέλος, απλά θυμάμαι τότε όταν τραυματίστηκε ο Βιερίνια κουβέντες οπαδών από αυτή την ομάδα, στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος ο Ολυμπιακός για 6-7 μήνες χάνει τον καλύτερό του ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω τι είναι αυτοί που ήρθαν τώρα, κάτι Σεμέδο, κάτι Βαλμπουενά, κάτι Σουξουμούξου, ούτε ξέρω. Ξέρω ότι βαρόμετρο στο γαύρο είναι ο Φορτούνης και θα τον στερηθεί. Πράγμα σημαντικό στη ζυγαριά απέναντι, αυτός είναι ο βασικός μας αντίπαλος, το ξέρουμε. Σε κάθε επίπεδο. Νομίζω δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε εμείς, έτσι, το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, η ιστορία λέει πάνω από 10.000 τα διαρκείας. Έσπασε το φράγμα χθες, νομίζω 10.200, κάτι τέτοιο. Θα πάμε σε διάλειμμα.
ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Η διάθεση, το πάθος, η τρέλα, η αυταπάρνηση, ο ενθουσιασμός, να πούμε, η όλη μας η ενέργεια, να ξέρετε. Έχουμε να δώσουμε και σε άλλους, έχουμε πολύ πράγμα να δώσουμε, να ξέρετε, σε αυτούς που αρχίζουν. Είναι λίγο πεσμένοι, είναι κάπως, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, μία δερμάτινη μπαλάρα, Μάκρον ΠΑΟΚ, με τις υπογραφές όλης της ομάδας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Επίσης δεν την παίρνετε αυτή να πάτε στο χωράφι να παίξετε, το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι. Αυτή μπαίνει στη βιβλιοθήκη, μπαίνει σε προθήκη, μπαίνει κάπου σε ένα ράφι. Δεν βγαίνω να παίξω με την μπάλα αυτή στις λάσπες, έτσι, όσο ανεξίτηλος και να είναι ο μαρκαδόρος. Όπως βλέπω μερικούς φοράνε την μπλούζα που είναι με τις υπογραφές επάνω. Αυτή μπαίνει σε τζάμι, ρε παιδί μου, να τη φορέσεις. Τα ξέρω εγώ, τώρα είναι. Οκ, okay, θα μου πεις, άλλες πηγαίνουν να πάρουν αυτόγραφο και υπογράφει πάνω στο ZV. Είναι και αυτό, okay, ο καθένας όπου θέλει. Okay, εντάξει, πάω σε διάλειμμα. Πάω σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να τα κάνουμε όλα αντάμα. Εδώ, εδώ που είμαστε, στην παρέα του Ζουμουσού, στους αθλητήριους που στις 25 Αυγούστου θα κάνουμε την επόμενη αιμοδοσία μας. Δεν θα χρειαστεί να φύγω άδεια για να πάρουμε παίκτες, θέλω να σας πω. Επειδή παίρνω τέτοια μηνυματάκια, φύγε. Χάλασε πέρσι αυτή η παράδοση, η 20 ετής. Θα πάρουμε παίκτες, εγώ λέω, 2 μέχρι τη Δευτέρα. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα λείπω, πάλι θα λείπω το Σαββατοκύριακο, έτσι, δεν θα κάνω εκπομπές, θα έχουμε 2 παίκτες. Εγώ λέω. Εντάξει, αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι. Καλά, εννοείται κυκλοφορεί βιτεάκι. Με τον Γκούλη να εύχεται καλή επιτυχία στο Φορτούνι. Δεν είναι μοντάζ. Του είπε σε τελευταία συνάντηση που είχαν, είμαι μεγάλος θαυμαστής σου. Γεια σας. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζηγιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Από εδώ και πέρα, ξέρεις, όποιος τον πλησιάζει, επειδή μάλλον φαίνεται ότι είναι και κληρονομικό, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Απόψε το φιλικό με την Universitatea. Universitatea, ole, Universitatea, ole, ole. Αυτό, αυτό εμένα μου αρέσει. Universitatea, παίξε την μπάλα της ζωής σου. Η Universitatea θέλει πρόεδρο μα και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα. Δεν πάει, φίλε, δεν μπορείς. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτά, αυτά, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε αντάμα, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα χέμε. Για πολλά χρόνια η κορυφαίη κοιλιακή του ελληνικού τραγουδιού, η Λένα. Λέω, έτσι, η κορυφαίη, και επειδή βάζουμε μόνο πίτσα, Παπαδοπούλου, είπαμε να βάλουμε και Λένα. Γιατί να μην βάλουμε, παραγγελιά είναι αυτό. Από ένα πάρα πολύ γλυκό κορίτσι που δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του. Έτσι μας είπε, να μην πούμε. Μπαμπά, δεν θέλω να πεις ότι μ' αρέσει αυτό το τραγούδι και εγώ δεν θα πω. Α, δεν σ' αρέσει, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές, θα ακούσουμε εσάς. 23-10, θερμή παράκληση. Μην παίρνετε 23 στο καντράν. Θυμάσαι, φίλε. Έτσι ήταν το τηλέφωνο. 909. 899, καταρχήν ήθελες μισή ώρα μέχρι να γυρίσει το καντράν. Τέτοιο είχες. Έχεις ακόμα. Εντάξει. Και μαύρο κιόλας. Με ακουστικό. Λέω ρε παιδί μου, το 211-233. Κρακ, 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 κρακ. Τελείωνε άλλος. Τέλειωνε μισή ώρα νωρίτερα από σένα που μπορεί να έχεις. 908-899, σου λέω εγώ. Μέχρι να γυρίσει, μουσια έβγαζε, τα πατούσε. Ο μαέστρος από το μια φορά και ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος. Η ZZ Top σου κάνα πρόταση. Μπλεκόντσα τα μουσια, τα γένια μέσα τηλέφωνο αυτά. Να γυρίσει. Μέχρι να κάνεις έτσι, πάει. Να πάρεις τηλέφωνο, να μιλήσεις με τον μπαμπά της κοπέλας που ήθελες να βγεις. Δεν είχε ούτε ad, ούτε tag, ούτε Facebook, ούτε Instagram, ούτε inbox, ούτε messenger, ούτε κινητά. Γεια σας. Ναι. Γεια σας κύριε Βλαδίμηρε. Λέω εγώ τώρα ένα τηλέφωνο. Ναι, παιδί μου, τι θέλεις. Γεια σας, είμαι ο Νούφριος. Ο Νούφριος, τι. Ο Νούφριος Μανάβης, ο Νούφριος, τι. Ο Νούφριος Χασάπης, σε ρωτούσε, ρε παιδί μου. Είμαι ο Νούφριος και θα ήθελα, μήπως είναι εκεί η Τερψιθέα. Τερψιθέα!
Έλα λίγο, σε θέλει ένα στο τηλέφωνο. Φρόνημα, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Έπρεπε να περάσει face control χωρίς να σε δει. Έλα, τι εποχές λέω τώρα, εντάξει. Και μετά βάζαμε κάτι στο γραμμόφωνο. Και πήραμε ένα αφέψιμα στο καφέ ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς. Καλημέρα σας. Ο πρώτος σήμερα να δούμε το άτομο το οποίο σήμερα σπάει το φράγμα του ήχου και κάνει σεφτέ, ζανζάκ σεφτέ, Λίλ, Σεντετιέν. Και ένα φεγγάρι έπαιξε και στη Λοριό. Ναι! Γλιστρίδε τέτοια εποχή που έρχεται. Μου λένε Γιώργο κάποιοι, λέει την Παρασκευή που πλησιάζει, λέει το Σαββατοκύριακο, δεν είσαι πιο κουρασμένος σε σχέση με τη Δευτέρα. Όχι, λέω, έχω βρει ρυθμό την Παρασκευή. Έχω βρει ρυθμό. Καλά, γιατί αν μιλάς εσύ, τελειώνει η εκπομπή. Γιώργαρα μου, αγαπημένε μου, αγαπημένε μου Γιώργο. Καταρχήν... αγαπημένε μου συντριβανίσια. Ναι. Εκτός τις ευχές που έδωσε και στο θαυμασμό του Βουρτούνη, ναι, ο πρωθυπουργός μας είχε πάρει τηλέφωνο για να κλείσει και σε ένα συγκρότημα στη Χαλκιδική. Άστο αυτό το θέμα, άστο τελείως. Μην το πιάνεις καθόλου. Άστο, άστο. Άστο, δεν μπορούμε να κάνουμε χιούμορ με αυτό. Εντάξει. Άστο, Γιώργο μου, με 7 νεκρούς. Μη συζητήσετε. Δεν θέλω καθόλου, ούτε σαν black humor. Άστο, οι άνθρωποι πάθανε. Όχι μόνο αυτοί που χάσαν τους δικούς τους, καλά, που πήγε η άλλη να φάει και τις έπεσε σκεπή με τα 40 φωτοβολταϊκά στο κεφάλι, είναι και αυτό ένα θέμα. Άστο τώρα, καταστράφηκε, η περιοχή έπαθε... Γιατί είπε 40... Καλά ρε αλήτες, πώς επιτρέψετε και βάλαν αυτά εκεί πάνω. Άστο τώρα, άστο, είπα σήμερα να σας πάρω το μυαλό από εκεί, γιατί οι εικόνες είναι... και επειδή είναι πολύ κοντινό το μέρος σε εμάς, έχουμε όλοι ανθρώπους που ζουν εκεί, που εργάζονται. Όλοι έχουμε. Έτσι, άστο, όλοι άστο. Έχουμε. Πάμε, άλλαξε θέμα σε παρακαλώ. Ναι. Πάμε, πάμε Γιώργο μου. Χωρίς πλάκα, και εγώ στεναχωρέθηκα με τον τραυματισμό και είναι μεγάλος τραυματισμός του Φουρτούνη. Φυσικά, ρε, τι είμαστε εμείς. Ήταν ένας μεγάλος παιχταράς είναι το παλικάρι, άσχετα που είναι σε έναν αντίπολο τον οποίο τον κάνουμε κέφι καθόλου. Φυσικά. Άλλο, έτερον ή κάτερον. Οι δικές μας μεταγραφές πιστεύω θα γίνουν όταν θα φύγεις. Βάζω μέσα και το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, έτσι ναι. Έτσι ναι. Έτσι βάζω μέσα και το Σαββατοκύριακο, επειδή δεν θα δίνεις παρουσία στο ραδιόφωνο. Πάντως αν έδινα έναν αριθμό λογαριασμού και έλεγα παιδιά, 50 λεπτά ο καθένας, όχι ένα ευρώ, 50 λεπτά. Για να φεύγω και την Παρασκευή και τη Δευτέρα, να γίνεται τετραημεράκι. Πιστεύω θα μαζεύω. Για φιλανθρωπικό σκοπό τα λεφτά, έτσι. Θα τα δίναμε σε κάποιο ευαγές ίδρυμα. Θα τα δίναμε σε ένα ορφανοτροφείο, σε κάποιο. Στο χαμόγελο πιστεύω του παιδιού. Θα είχε χτυπήσει γύρω στα 300 με 400 κλειδιά. Έτσι, έτσι. Θα κάναμε μια φοβερή δωρεά. Το σκέφτομαι, φίλε, να κάνουμε κάτι τέτοιο φιλανθρωπικό. Απλά δεν θέλω να μπλεκόμαστε με λεφτά. Θα βάλουμε λογαριασμό να μαζέψουμε λεφτά για τα ορφανά. Για τους πληγέντες, θα κάνουμε ένα τέτοιο. Και θα φεύγω Παρασκευή, πρωί δεν θα κάνω εκπομπή και δεν θα κάνω και τη Δευτέρα. Τετραημεράκι, δεν θα παίρνουμε μεταγραφές. Άνετα, Γιώργο. Εμείς θα κάνουμε μια άλλη προσπάθεια μαζί με τον Παναγιώτη, τον Άκη, ναι, τον, όλη την παρέα. Ναι. Να σε πληρώνουμε κανονικά και δεν θα πατάς στο σταθμό. Δεν δέχομαι. Δεν. Αυτό έσπασε η παράδοση αυτή πέρσι. Έσπασε η παράδοση πέρσι. Έσπασε. Βρε και φέτος εν τέλος που και αν μην κρατάω το... Αγόρι μου γλυκό. Πολύ 4-16. Σε βάζω για την μπάλα, βεβαίως. Ναι, ναι. Έγινε αυτά. Φιλιά, γεια σου Γιωργάρα μου, να είσαι γερός. Για. Πάμε παρακάτω. Για. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Αλτός Μουσάκια. Καλώς το Θουβού. Και την ΑΕΧ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. ΑΕΧ, την ΑΕΧ, έτσι τα αγόρι μου. Κύριε Μένιο, κάνατε το λάθος και είπατε τον κύριο Γιώργο να παίρνει το 23, όχι το 23 και τώρα την πατήσατε, το έκανα κι εγώ. Ούτε χάλκινο σήμερα. Ούτε χάλκινο. Ούτε τίποτα. Δεν συμμετέχει ούτε στα χάλκινα της γουμένισσας. Λοιπόν, Κωστή, καταρχήν, περίμενε. Πες το. Ζουμουζού. Αγάπη μου γλυκιά. Πόσο χρονών είναι? 4,5 φίλε, είμαστε πολύ κοντά. Πολύ κοντά είμαστε. Πολύ κοντά με Θάνο. Ναι. Την μπάλα θέλω υπογραφή και του Λεβέκ και της κόρης του Κρέσπο. Κοίταξε, είπες ο ένας έχει 0 συμμετοχές, η άλλη έχει 5. Η κόρη του Κρέσπο έπαιξε μπάλα στον ΠΑΟΚ, ο Λεβέκ δεν έπαιξε. Θέλω όλους τους παίκτες, κατάλαβες, και τους δύο και τους τελευταίους μισούς συμμετοχές. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ ωραίο δώρο, ούτε μπορώ να πάρω 10 μπάλες να πάω και να υπογράφουν οι παίκτες στην ώρα. Και σε αυτά φροντίζω προσωπικά να πάω, δηλαδή να είμαι εκεί, να πάρω τις υπογραφές και θα είναι ένα πολύ, πολύ σπουδαίο δώρο.
Αυτό. Θα είναι μία μπάλα ή δύο. Μία μπάλα. Μία. Για σένα. Μία. Άσε τη μία. Εγώ την έχω πάρει, φίλε. Την έχω τη μία. Μία την έχω. Μία μπάλα λοιπόν με τις υπογραφές της ομάδας του αίτη του πρωταθλητή, του νταμπλούχου, τα δύο τελευταία χρόνια δύο νταμπλ, αυτή η ομάδα. Έτσι, όσον ένας, αφορά ένα σπουδαίο δώρο. Κωστή, ναι. Βάλουμε και όλους 500. Είπαμε βέβαια κανονικά σήμερα να το κάνουμε μόνο μέσα από μηνύματα, αλλά okay, εντάξει. Για το Φορτούνι ήταν μέσα στους τρεις καλύτερους παίκτες, αν όχι καλύτερος παίκτης Έλληνας, σας πιο επιθετικά. Εγώ έλεγα πέρσι, με το που τελείωσε το πρωτάθλημα το περσινό, με το προηγούμενο, έλεγα ότι για του χρόνου, αν ο Φορτούνης δεν κάνει την τρελή χρονιά που έκανε πέρσι και κάνει στο 70% της απόδοσης του, θα πάρω τα Χριστούγεννα. Χωρίς αλαζονία, απλά θέλω να τους πω ότι δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Είναι καλός παίκτης, ούτε συμφωνώ με αυτό, αμάν ο καλύτερος Έλληνας κτλ. Εντάξει. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης τώρα, ο καλύτερος Έλληνας. Για μένα ο καλύτερος Έλληνας είναι ο Βιερίνια. Όχι, μεσοπιθετικά, μεσοπιθετικός εννοούσα. Χαίρομαι που δεν διαφωνείς στο θέμα της υπηκότητας και λες για τη θέση. Έχεις πολύ ήθος. Ναι. Πολύ ήθος, πολύ ήθος. Είμαι άνηθος, Γεια σου, Θουβού. Καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Εδώ είμαστε. Πάμε παρακάτω. Μία μπάλα μάκρον δερμάτινη, ΠΑΟΚ, γνήσια, αυθεντική από την μπουτίκ. Κληρώνουμε σήμερα και θα πάμε να πάρουμε υπογραφές όλων των παικτών αυτής της ομάδας που σάρωσε πέρσι χωρίς ήττα πουθενά. Μην ξεχνάτε τι έκανε αυτή η ομάδα πριν λίγο καιρό. Μην ξεχνάτε. Και όπως δώσαμε χρόνο και στον Ίβιτς στην αρχή και στον Λουτσέσκου, οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, χρησιμοποιώ συγκεκριμένα ρήματα, να δώσουμε χρόνο σε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε τώρα και ξαφνικά βρέθηκε στις ζωές μας και στο σπίτι μας και στην ομάδα μας. Είναι ξεκάθαρο. Ούτε θα βιαστώ να τον κρίνω μέσα σε ένα μήνα. Μακάρι η ομάδα να περάσει, μακάρι, θα τον γράψει ιστορία. Γιατί θα είναι ο πρώτος που θα μπει στους ομίλους, δεν το έχει ξανακάνει η ομάδα. Μακάρι. Αλλά δεν θα βιαστώ να τον κρεμάσω αν ο Μηγέννη το στραβώσει κάτι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Όλα good. Όλα good. Έλα Χαρή. Έλα Μαγιού. Έλα. Έλα τα γόρι μου. Έλα. Καταρχήν βάλεμε στην κλήρωση για αυτή την μπάλα, γιατί την καινούργια μπάλα είναι αυτή. Είναι, είναι της Μάκρον. Η φετινή. Της Μάκρον με το σήμα του ΠΑΟΚ επάνω, γράφει ΠΑΟΚ, είναι η γνήσια δερμάτινη, δεν είναι καμιά πλαστικιά. Είναι αυτή που υπάρχει στην μπουτίκ μπαίνοντας αριστερά. Μια γνήσια αυθεντική. Και η αξία της, okay, δεν θα είναι τόσο η χρηματική, είναι ότι θα έχει επάνω τις υπογραφές όλων των παικτών και αυτό είναι δέσμευση. Ο μικρός μου θα πάθει κεφαλικό, θα αρχίζει να χοροπηδάει στο κατσίκι. Αυτά είναι κοιμήλια. Ναι, αυτά φίλε είναι, αυτά δεν τα κουμπάς. Τον αφήνω να κουμπάει το χάρτινο το κύπελο, το χάρτινο το κύπελο που πήραμε από την Τούμπα εχθές. Κοίταξε, χάρτινο κύπελο πήρε μόνο η ΑΕΚ. Αυτό το δικό μας, λέμε ότι είναι μία απομίμηση, μία ρέπλικα. Έτσι, χάρτινο μόνο η ΑΕΚ. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Αγόρι μου. Ούτε με ακούστηκε καλά, μόνο που το είπα. Μπράβο, μόνο που το είπες. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε, θα προσποιηθούμε ότι δεν συνέβη τίποτα μεταξύ μας σε αυτή τη στιχομηδία. Πάμε πάλι. Καλημέρα! Καλημέρα σας λοιπόν. Γεια σου Χάρη! Γεια σου Χάρη, σε ακούω. Ελπίζω να μην περίμενες πολύ. Ωραία, για πες λοιπόν. Για πες λοιπόν. Βάλεμε λοιπόν, για τη φανταστική μπάλα. Μπράβο. Δεν αφήνεις το γιο σου να αγγίξει ούτε την απομίμηση το κύπελο αυτό το... Ούτε τη ρέπλικα. Έτσι. Και το λέω αυτά να τα προσέχεις το λέω. Με λέει εντάξει. Εννοείται βρε, αυτά δεν τα κουμπάμε βρε. Αυτό είναι συλλεκτικό. Συλλεκτικό. Ένα τέτοιο πήγαμε στην Τουλάρα να ξέρεις. Το ξέρεις έτσι. Ένα τέτοιο πήγαμε. Για πες λοιπόν. Πήρα και εγώ με τη σειρά μου το διαρκείας μου. Μπράβο. Ανανέωσή μου. Μπράβο. Μπράβο. Έσπασε το φράγμα των 10.000. Ναι. Παρόλο το πρόβλημα που υπάρχει όπως σε όλους, έτσι και σε εμένα, αλλά είπαμε αυτά εδώ δεν πληρώνονται με τίποτα. Ακριβώς. Και θεωρώ πολύ πιο ήρεμο πλέον τον εαυτό μου
σε όταν αφορά την φετινή χρονιά. Εμπιστοσύνη στην ομάδα, όπως είπες και πριν. Μη βιάζεστε, παιδιά, να κρίνετε, ούτε να αποδώσετε ευθύνες. Γιατί πολλοί το λένε τώρα τελευταία. Ξεκίνησαν πάλι τα παπαγαλάκια να λένε τα δικά τους. Ανίατη η αρρώστια σε μερικούς. Εγώ προσωπικά πάμε. Τους λυπάμαι γιατί ψάχνουν ψήλο στάχερα για να σχολιάσουν και να πούνε κάτι. Πιστεύω δεν το χάρηκαν όσο έπρεπε αυτό που έγινε. Μιλάω για παοκτσί, έτσι. Όχι για αυτούς οι οποίοι προσποιούνται. Μιλάω για, παοκτσί, μιλάω για αυτόν ο οποίος... Ακριβώς. Πιστεύω ότι υπάρχουν άτομα που δεν τους άφησε αυτή η αιμονή ή ο εγωισμός ή η προσωπολατρία ή το πείσμα ή αυτή η εγωπάθεια. Δεν τους άφησε να το χαρούν 1000% όπως το χαρήκαμε όλοι. Και είναι κρίμα αυτό. Κοτσαρί μου, όταν ένας άνθρωπος έχει αιμονές και μπλοκάρει το μυαλό του συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορεί να χαρεί γενικά πράγματα στη ζωή του. Από τα πιο μικρά έως και τα πιο μεγάλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, να το κοιτάξει μόνο ο ίδιος. Να σου πω κάτι, ρε Χάρη. Δεν στενοχωριέμαι καθόλου για το Γαύρο, για το Βαζελάκι ή για τη Χάρτινη. Okay, αυτό πρέπει να κάνουν, να προσπαθήσουν να μας βλάψουν ή θα προσπαθήσουν να μας πειράξουν κτλ. Ούτε για τον συμπολίτη. Είναι πολύ κατανοητή η συμπεριφορά εκεί, σε αυτούς. Αυτόν όμως που είναι ΠΑΟΚ και πνίγεται μέσα σε μία αιμονή ή σε μία μόνιμη αρνητική διάθεση ή σε κάποια σενάρια που φτιάχνει στο μυαλό του ή τρώει τον παπά από συγκεκριμένους που τον θέλουν μονίμως σε μια δυσαρεστημένη κατάσταση, σε μια αναμπουμπούλα, εκεί οι πραγματικά... Θεωρίες, εκεί πραγματικά... Αυτό το πράγμα ναι, έχει... τον τρώει. Εκεί πραγματικά στεναχωριέμαι, στο λέω αλήθεια. Στεναχωριέμαι. Έχω κάνει και διάλογο με τέτοιους ανθρώπους. Εγώ δεν γουστάρω τον Λουτσέσκου. Ρε, επειδή... σοβαρολογείς τώρα. Ο Λουτσέσκου πήρε το πρωτάθλημα ή ο ΠΑΟΚ. Είμαστε ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου νάτος. Ήτανε και έφυγε. Η ιστορία τι θα γράψει, φίλε. ΠΑΟΚ Νταμπλούχος 2018-19, φίλε. Απλά πράγματα. Αυτό φωνάζω και λέμε. Εγώ προσωπικά φωνάζω και λέω, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Όποιος τη φοράει τη φανέλα. Αυτό, φίλε. Μαζί μου. Ακριβώς. Του ΠΑΟΚ δεν είναι μαζί μου. Είναι τόσο απλό. Είναι ο Βαρέλα. Είναι ο Πέλκας. Είναι ο... Όποιος, φίλε. Όποιος. Έτσι, έτσι. Είναι. Είναι ο Σαββίδης. Όποιος και να είναι. Εγώ γεννήθηκα ΠΑΟΚ, θα πεθάνω ΠΑΟΚ. Αυτή άμα είναι μαζί μου, είναι μαζί μου. Δεν είναι μαζί μου, είναι απέναντι. Ακριβώς. Είναι τόσο απλό. Ξεκάθαρα. Φιλιά, Χάρη, φιλιά. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Σας παρακαλώ. Τι πήρα σήμερα το 23. Εσείς... Θα δώσαμε το 23. Θα δώσαμε το 23 και μας πηδήξατε κανονικά. Το όνομά σας. Σου ψυχαίμαι. Μοιάζεται με έναν ο οποίος κάθε μέρα παίρνει πρώτος, δεύτερος. Δεν ξέρω αν είστε αυτός. Άκουσα λίγο. Σήμερα έκανα το δικό μου ρεκόρ. Έχω βγει πίσω από το πιο μικρό ζουμουρσάκι, ρε. Θουβού, ακούς. Πίσω από το παλικαράκι σου βγήκα. Όχι, και όλα πάνε τέλεια. Και το Χάρη Μαν Γιού. Κοίταξε. Το θυμάσαι παλιά. Δεν πιάνω τα αυτούς, θα τους χωνεύω. Μένιο, το θυμάσαι παλιά το Ιντερτότο. Το κύπελο Ράπαν. Δεν ξεχνιέται. Το Ράπαν. Κύπελο Ράπαν. Εκεί, αλλά δεν πειράζει! Έχεις μαζεμένες πολλές πρωτιές, οπότε είσαι άπλας και γαλαντόμος. Λοιπόν, δώσαμε τα φώτα μας να βγουν ο Γιώργος πρώτος, το ευχαριστήθηκα. Κοίταξε. Πάμε παρακάτω, πάμε στα δικά μας. Δυσκολεύομαι, μην τρακάρω μαζί τους. Λοιπόν, πάμε, έχω σακώ. Ένα ωραίο ανέκδοτο. Ρίχτω. Πολλοί πενεύουν το Μαρινάκι και λέει είναι φοβερός επιχειρηματίας και δεν ξέρω τι. Ναι. Συγχαρητήρια, έχει κάνει τα τάνκερ του αιώνα κατασκευαστικά και μου θύμισε την ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ναι. Την ταινία που με την κοπελιά που θα αραβουνιαζόταν και θα την έκανε γυναίκα του, τη δόμνα του, ήταν η φοβερή γυναίκα εκείνο τον καιρό, η Διαλυνά, η Ρίκα Διαλυνά. Και είπε, τον ανεβάζουν πάνω στα γενέθλιά της και λέει, αγαπημένη μου δόμνα, στα ναυπηγεία του Τόκιο ας πούμε, φτιάχνω λέει ένα από τα μεγαλύτερα υπεροκεάνια, με 800.000 τόνους και δαγκάθηκε, σημαδεύτηκε, λέει, τι είπα τώρα. Και λέει, θα μπορούσα να το γράψω στο όνομά σου. Ναι. Όμως όχι. Όμως δεν θα το κάνω. Θα γράψω το όνομά σου, λέει, στο τάγκερ. Άντε, Ολυμπιακή. Είναι μια μικρή διαφορά.
Μια μικρή διαφορά είναι. Σιγά τώρα, δεν είναι. Φιλιά, Μένιο. Φίλε μου, όλα πάνε τέλεια. Όσο για το Φουρτούνι, το παιδί είχε μεγάλη ατυχία. Ξέρεις, έχει ένα καλό. Πρόλαβε τα πήρε από τον Ολυμπιακό. Κλάψτε, κλάψτε εκεί στον Ολυμπιακό, σας αξίζει. Και φέτος, επειδή ο Θεός βλέπει από πάνω, επίησης όρης. Τραυματισμούς εσείς, εμείς. Yes. Πάρτε έναν κι εσείς για δείγμα και μίλετε πολλά. Ο Θεός δεν θέλει, ο Θεός δεν θέλει να βασανίζεται με τραυματισμούς. Μην καταργέστε ανθρωπάκια, γιατί είναι μερικά ανθρωπάκια που καταργέστε. Τάπα, τάπα στην γιατί αρχή. Γιατί θα δείτε κι αυτούς τάπα. Αυτούς τάπα. Φιλιά, λοιπόν, Μένιο, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, μπάλα δερμάτινη Μάκρον ΠΑΟΚ αυθεντική με τις υπογραφές που θα πάρω από όλους τους παίκτες. Κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας! Ναι! Με το βλέμμα μας τα λέει ο ακροατής. Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολάηδης. Με τσίψη γιοκαταψύκτες. Κάντε τη βόλτα σας. Ανδρέα Παπαδρό 10 στο Κορδελιό. Και θα δείτε τι λέω. Μπαίνετε μέσα. Ο τρελός το πρωί λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Και το αποδεικνύει το δίδυμο Μπαμπουκίδη Νικολαίδη. Φυσικά Αιγαίων, ψαρούκλες, καλαμάρια, χταπόδια, μύδια, ό,τι υπέροχο βγάζει η ελληνική θάλασσα. Μοσχομυριστό, πεντανόστιμο, να τρέχουν τα σαλάκια σας μαγειρεμένα υπέροχα, μα θέλετε. Έρχονται στο σπίτι σας 214.000 για το διοικητήριο, 69-56-66 για το ρεόκαστρο. Πρότυπες, λάμπουν τα μαγαζιά, μα μπείτε μέσα, υπέροχα τα ψάρια, μεγάλη γκάμα να επιλέξετε. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία, με παγωτάρες, το νούμερο ένα παγωτό στον κόσμο, και τυραμισού και βυσσινοσοκολάτα και καϊμάκια γριοκέρασο και νουαζέτα και βέλβετη μπόσκο και υπέροχες γεύσεις, υπέροχες πραγματικά, μεγάλα ημέρας. Σας σπιτικό είναι το παγωτό του. Νικολαίδης Καρολή και Δημητρίου 237 και 163 και Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Και βέβαια το νούμερο ένα σχολείο στην πόλη, γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης, Γουσουθού, εκεί που τα παιδιά σας Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού. Ενημερωθείτε στο 475-900, γράφονται, συμμετέχουν στα προπαρασκευαστικά τμήματα κάποιες φορές μέσα στην εβδομάδα, μαθαίνουν άριστα τη γλώσσα και είναι έτοιμα να δώσουν εξετάσεις για να μπουν στο γερμανικό και να έχουν μετά μια λαμπρή πορεία με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, ένα ασφαλέστατο περιβάλλον, με φοβερές εγκαταστάσεις, 130 χρόνια εμπειρίας. Επιστρέφουμε! Στα γούρια της προηγούμενης χρονιάς, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στις 4 γραμμές. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Σημαίνει Μαρία μου, καλωσορίζουμε τους καινούριους στη μεγάλη παρέα του ζούμου σου, στους αθλητήριους, στην πιο εκλεκτή ραδιοφωνική παρέα και όχι μόνο. Τα φιλιά μας στη Λάρνακα, την έβαλα την μπλούζα χθες στο Σατσαράκι, Αλέξη. Υπέροχη, υπέροχη. Θα βάλω και φωτογραφίες κάποια στιγμή, θα ανεβάσω πλάτη. Οπωσδήποτε. Καλημέρα στον Κώστα. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το ξανακατακτήσω. Όμως είμαστε πια χωρισμένοι. Με στην ίδια την πόλη διακεσένη. Φίλε, μία λέξη μου έρχεται για τον αντίπα. Κάθε φορά. Μία λέξη ρε παιδί μου. Αρχίζει από γκάμ και τελειώνει σε λιάρες. Δεν ξέρω γιατί έτσι μου έρχεται ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Το φιλικό λέει. Το δείχνει το φιλικό ΠΑΟΚ TV. Πολύ ωραίες οι μεταδόσεις. Με επικό Σταύρο Κόλκας περιγραφές. Έτσι, εμένα μου αρέσει στην περιγραφή να υπάρχει χιούμορ και ο Σταύρος όταν θέλει έχει μπόλικο από αυτό. Λοιπόν, και εκεί θα δούμε σήμερα το φιλικό. Κλείνει ένας κύκλος. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Κλείνει ένας κύκλος των δοκιμών. Ό,τι είδε, είδε. Τούδε και φεξής που λένε, φίλε, ο Τούδε δεν είναι Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας. Ε, που έπαιζε στην Μαδέιρα, στην Πορτογαλία δανεικός, από την Εξτρεμαδούρα. Ο Χουάν Χωσέ Τολούδε Τούδε, ο Τούδε. Μάλλον το Τούδε, φίλε, είναι το παρατσούκλι, το φωνάζαν μικρό έτσι, δεν είναι το κανονικό του. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το πέντε. Έρχομαι στις γραμμές, έρχομαι, θα πω μετά χορηγούς, να μην μου περιμένετε. Καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα η διάθεση σε αυτή την παρέα, σε αυτό το λαό, με τίποτα δεν πέφτει, να το ξέρετε. Α, και ένα μήνυμα προς τους κάτω και τους γύρω γύρω, δεν
πέφτει με τίποτα. Είναι το ένα που σας λέμε συνέχεια και το δεύτερο γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε ατέρμονα. Άνευ τέλος και ορίων. Χωρίς φραγμό. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε. Όχι ρε Τσουκνίδα, όχι ρε Τσουκνίδα. Όχι με τα βιντεάκια σου αγόρι μου. Τι μας έχεις κάνει πάλι στον τοίχο ρε φίλε. Τι μας κάνεις, γιατί μας τα κάνεις αυτά φίλε. Να γεμίζουν τα μάτια θέλεις. Οχ, έλα, το πάμε. Αυτό το... τι δεν το είδα. Που έκανα. Δεν το είδα, γιατί σου λέω. Πρωί πρωί. Θα πω πώς εμπνεύστηκα. Προχτές πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου που τα πίναμε μαζί στη γιορτή, ο Χάρης. Μπράβο. Και λέει κάποια στιγμή ποιος. Σαν σήμερα ένας μήνας από το συναπάντημα στον Όμιλο. Σαν σήμερα. Ναι. Πέρασε ένας μήνας από την γιορτή. Ακόμα να ανεβάσω τα βιντεάκια, έτσι, στον τοίχο. Άκου. Και λέει ο Χάρης. Ποιος θα συγκριθεί ρε Κωστή, και κλάτς μου ήρθε η ιδέα να ανεβάσω αυτό το βίντεο που είδες. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου. Είσαι ευρηματικός, πάντα στα λέω τα καλά λόγια και στον αέρα, στα λέω και κατηδίαν, προχώρα, πάμε. Λοιπόν, μια που πιάσαμε τη γιορτή, ήθελα να πω στο φίλο μου τον Καραγιάν, ότι Καραγιάν προσπαθώ αγόρι μου να γίνω όπως ήθελες, όπως με είχες φανταστεί και ελπίζω... Και ελπίζω μέχρι την δημοδοσία να τελειώσω καμιά 40 πόντους και να γίνει καμιά 150 κιλά. Τι ωραίο αυτό που συναντιέσαι με αυτό που ακούς και λες. Α! Σε φανταζόμουν πιο χοντρό, πιο αδυνατό, πιο ξαρτό, πιο κοντό, πιο μακρύ, πιο μεγάλο, πιο γερό. Φαντάζομαι ότι μιλούσαμε τόση ώρα και μου λέει «Α, εσύ είσαι». Σε φανταζόμουν, λέει. Πολύ πολύ διαφορετικό. Ζουμου σου Μανάλο! Φιλιά Τσουκνιδούλα μου, φιλιά! Άκουμε. Πάμε! Βάζουμε μόνο στη γραμμή βάλουμε. Στην κλήρωση. Στη γραμμή! Σε βάζω στη γραμμή! Στην κλήρωση ρε! Φιλιά! Γεια σου Μανόλο! Πάμε παρακάτω, καλημέρα στον Τινάκη! Γεια σου Ντίνα Δημητριάδου! Γεια σου κοριτσάκι μου γλυκό! Γεια σου Ζουμουσάκι! Να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς την οικογένειά σου! Τους λεβέντες σου! Ναι! Καλημέρα σας! Είσαι ο καλύτερος. Ο κορυφαιότερος των όλων. Βρε, είσαι ο καλύτερος. Είμαι ξενύχτης και σ' ακούω Λευτεράκο. Και δεν με πιάνει ύπνος. Λευτεράκο, καλώς το Λευτέρι, έλα αδερφέ. Θέλω να κάνω μια καταγγελία όμως. Έχω κερδίσει 30 ευρώ στο στοίχημα από τα χθεσινά. Ναι. Τα Europa League. Βέβαια. Και είναι κλειστό το πρακτορείο. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να βγει ένα ωράριο σοβαρό, οι πράκτορες να είναι στις θέσεις τους την ώρα της 9 η ώρα, ρε φίλε. 9 η ώρα. Περιμένω έτσι, τώρα 15. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Για 30 ευρώ τώρα να περιμένω τόση ώρα έξω. Λοιπόν, οι πράκτορες, λοιπόν, έχω να καταγγείλω, στη Νέα Ερυθρέα είναι αλαντάλα. Είναι ανερυθρίαστη. Είναι ανερυθρίαστη. Ανερυθρίαστη. Οι πράκτορες. Των πρακτόρων η σχολή. Το Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγουν ό,τι ώρα θέλουν, κλείνουν τροπή. Ό,τι ώρα θέλουν. Έτσι. Πρόσεξε, έχω τραγουδάκι έτοιμο από Βέγκο, παραλλαγμένο. Των πρακτόρων η σχολή θέλει να ανοίξει πιο πρωί. Θέλω να μου βάλει το «Δεν κάνω εγώ για γάμο» από τον Ξανθάκι, αν δεν κάνω λάθος. Ξανθάκης. Αν το, έχω άλλο, αν το έχω σε μελαχρινάκι, τίποτα, σε πειράζει. Και αυτό μ' αρέσει. Βεβαίως. Εγώ το ξανθό δεν το κάνω επαφή με ξανθό, δεν κάνω. Εντάξει, φίλε, εγώ θα σου βάλω το Ξανθάκι. Εγώ δεν κάνω για γάμο. Δεν κάνω εγώ για γάμο. Δεν κάνω εγώ για γάμο. Θα ακουστεί στην εκπομπή μας, στην εκπομπή αυτή. Η καταγγελία για τους πρακτόρους έφτασε στα σωστά αυτιά, να ξέρεις. Είμαι μαζί σου. Συμπορεύομαι, συμπάσχω. Να ξυπνάνε πιο νωρίς. Τι πάνε να πει 10 η ώρα. Φιλιά, γεια σου Λευτέρη. Ο Άλαν Ντάρα της Παρασκευής στο γάλα είναι αγαπημένο μότο. Μισθό, μισθό. Με αυτό το χαλάκι, την κλασική μουσική, πηγαίνουμε στον επόμενο στην γραμμή μας. Καλημέρα σας. Ναι. 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 Ναι, 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 ναι. Ναι, όσα έχεις πει μέχρι τώρα. Τι ωραίος που είσαι ρε Παναγιώτη. Τι ωραίο παρόν που δίνει το λάκωμα. Τι ωραίο έτσι. Το λάκωμα, το τιμημένο λάκωμα θα πω εγώ. Το τιμημένο, έτσι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, θέλω πρώτον να ευχαριστήσω τον Μιχάλη, να χαίρεται τα παλικαράκια του, τα παουσάκια του, να είναι γερός. Θα μας κάνει σήμερα το τραπέζι την ώρα του μάτς. Θα δούμε, θα απολαύσουμε τι ωραία, τα εθέσματά του. Τι ωραία, τι ωραία. Ο Μιχάλης Κρεοπολείο, πολύ χαίρομαι. Να είναι γερός και να χαίρεται τα παιδάκια του. Έχει δύο υπέροχα αγόρια, δύο παοξάκια που το βλέμμα τους πετάει σπίθες. Ας το φίλε, μην το συζητάς.
Δύο υπέροχα παιδιά. Εγώ τον φυσιογνωμικά το θυμάμαι από το παλιά. Είναι γήπεδο, δεν χάνει μάτς, φίλε. Μιχάλης, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Δεν χάνει μέσα, έξω, αυτά ταξίδια δεν έχει. Είναι δικό μας παιδί. Είναι ολοδικός μας. Και είναι ζουμουσάκι πολλά χρόνια, φίλε. Αγαπημένος φίλος, δώσε στον κόσμο, δώσε, τάισε. Μαθαίνετε μόνο ένα μέρος από αυτά που δίνουμε, έτσι, τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Θέλω να ξέρετε και αλλού που μου λέει μην πεις, μην πεις, μην πεις. Ναι, αυτά εντάξει. Εντάξει, μην πεις, δεν θέλει. Λοιπόν, 4,85 για την κλήρωση. Πολύ ωραίος. Μπαλάρα δίνουμε σήμερα με τις τσίφρες. Μπαλάρα, έτσι, μπράβο, μπαλάρα και παοκάρα. Μου γράφει ο Τάσος, βάλε και εσύ μια υπογραφή πάνω στην μπάλα. Όχι, φίλε, εγώ πάνω στην μπάλα, η μπάλα καταρχήν είναι των παικτών. Εγώ τι δουλειά έχω. Άσε, εγώ τι, δεν έχω καμία. Τι να την κάνει τη δίκη. Έπρεπε να υπογράφεις τα πανέλες στο ζούμου σου. Σε μπούστο ακροατριών. Αντιπαρέρχομαι. Σε μπούστα ακροατριών. Όπως κάνουν οι μεγάλοι αστέρες του Χόλιγουτ. Όχι, όχι. Πάνω στην μπάλα σέβομαι πάρα πολύ. Η μπάλα είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εμείς δεν είμαστε. Άλλο που συμπάσχομαι, άλλο που ντέρτη και καημός. Εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο στο σχέλος του αν συμπάσχω με το παλικάρι που τραυματίστηκε. Για το Φουρτούνι. Σαν ναι. Άνθρωπο ναι το συμπάσχω. Αυτό αλίμονο. Ναι. Ειλικρινά τη συμπάσχω. Μόνο έτσι. Φυσικά, με αυτό λέμε, με αυτό λέμε. Δεν λέμε τώρα τι, να κλάψω για τον Ολυμπιακό. Δεν θα γυρίσω. Λίγους μήνες πριν τη διαβάζανε. Άστο, μα το είπα, δεν ξέρω αν άκουσε την αρχή, Παναγιώτη. Ακούω, είπα, οι άνθρωποι αυτά που γράφανε για το Βιερίνια, για το Μαουρίσιο, οι συγκεκριμένοι, όχι τους λέμε καλά να πάθετε τώρα, απλά προσέξτε τι εύχεστε για τους άλλους. Για να το τελειώσω, καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, με μεγάλη διαφορά από όλους τους άλλους, είναι ο Βιερίνια. Αυτό. Όποιος θέλει ας πει ότι δεν είναι Έλληνας. Ακριβώς. Ή ότι δεν είναι παίκτης. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Και ο αμέσως επόμενος, μετά, για να πιάσουμε και τον δεύτερο αμέσως επόμενο, όταν θέλει, είναι ο Δημήτρης Πέλκας. Για μένα. Και αυτό σωστό. Δηλαδή, αν βάλω τον Πέλκα με το Φουρτούνι, δεν βρίσκω εγώ καμία τεράστια διαφορά. Και ξαναλέω. Ο Πέλκας όταν θέλει, ο προπέρσινος ναι, Πέλκας, ο Πέλκας του τελειώματος πέρσι, αυτός ο Πέλκας. Έτσι, αυτό. Παίζει μεγάλο ρόλο σε ορισμένους παίκτες που είναι παίκτες ψυχολογίας. Αν έχουν ηρεμία, σωστό. Αν έχουν ηρεμία και είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες από το όταν είναι βρίσκονται σε σύγκριση ή κάτι του συμβαίνει. Εξωαγωνιστικό μπορώ να πω, όχι μέσα στο εκεί. Ναι. Είναι το μυαλό τους λίγο παίζει. Και εκεί όμως, μου επιτρέπεις να σε διακόψω, και εκεί όμως Παναγιώτη, πρέπει ένας παίκτης, όταν λέμε ότι είναι μεγάλος, να μάθει να το διαχειρίζεται, να ισορροπεί την ψυχολογία του, να μην τον επηρεάζει κάποιος εξωγενής παράγοντας. Αν πεις είναι άνθρωποι και ποδοσφαιριστές, βεβαίως. Να μην του στοιχίζει μια κακή στιγμή στην αρχή του παιχνιδιού και να τον παίρνει από κάτω στο υπόλοιπο παιχνίδι. Μπορεί να κάνει μια κακή εμφάνιση, στην επόμενη όμως να δείξει ότι αμέσως το ξεπερνάει. Είναι και αυτά μέσα στο πώς. Πέρα από τις δυνατότητες, ας πούμε, τις ποδοσφαιρικές, σαν χαρακτήρας. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω. Δεν ασχολούμαι πλέον με κανέναν, ειλικρινά σε μιλάω, όταν τους λες μπροστά σε κόσμο τώρα, μιλάει κάποιος πρόξης και προσπαθεί να εξηγήσει. Και επεμβαίνω εγώ και του λέω μην εξηγήσει αυτό. Τα αυτονόητα αυτό. Σε κανέναν μπιμπιμ. Αυτό, δηλαδή, αυτό, μην κάθεσαι. Ναι. Όχι, και δεν παίρνουν χαμπάρι και κάθονται και ακούν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που λες. Αυτό πιστεύεις. Έγινε. Δεν θα μου... Όχι, δεν θα ζω. Γιατί έτσι. Δεν θέλω να ξοδέψω λέξεις. Δεν θέλω, ρε παιδιά. Θέλω να βλέπω το τσιμέντο να πίζει. Σε φυσικό χρόνο. Ναι, σε φυσικό χρόνο. Έτσι, την πογιά να στεγνώνει στον τοίχο. Σε φυσικό χρόνο. Μπράβο, προτιμώ. Ναι. Να μιλήσω με την πογιά. Άμα πάτε εσείς πιο νωρίς να κάτσετε να λερωθείτε. Να κολλήσετε στην πογιά επάνω, ρε παιδιά. Θέλω ριγέ παγκάκι, πλάτη, παντελόνι, φούστα μπλούζα. Γεια σου Παναγιώτη. Σε έβαλα να ξέρεις, 4,85. Καλημέρα σας, ελάτε στη χαροπή παρέα μας, ελάτε εδώ που δεν μας πέφτει με τίποτα. Ναι. Τσούμπας και έτσι. Έτσι θα μπαίνεις, έτσι Κωστάκι μου, εδώ Λονδίνο. Εδώ Λονδίνο. Αγόρι μου, είδα και τη φωτογραφία.
Για πες. Τι γίνεται. Καλά φίλε, δόξα τω Θεώ. Ρε πάρτε το χαμπάρι, εμείς γίναμε ΠΑΟΚ για την τάβλα που βγάζει η ομάδα και αυτός ο λαός. Έτσι. Γι' αυτό γίναμε ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Τι λέει, Λονδίνο. Λονδίνο βαράμε φίλε, ασταμάτητα δουλειά κάθε μέρα. Εδώ, εκεί είσαι 9 η ώρα, 9.30. Τώρα είναι 9.25, ναι. Εμείς εδώ είμαστε 7.25. Είναι ίσως το μόνο πράγμα που είστε πίσω. Λέω τώρα, εντάξει, okay. Μπορεί. Εντάξει. Τα βάλω και ήλιο και θάλασσα και αυτά όλα, εντάξει, okay. Μπορεί. Αγαπάμε 0, την πατρίδα 91. Μας 0.91. Έτσι ακριβώς. Μπήκες και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Για την μπάλα. Τα φιλιά μας στο Λονδίνο, αρέσια. Στη Φωλιά, την Παοξίδη και εκεί. Στον υπέροχο ακριβώς. Σύνδεσμο. Στο Λάντον. Στο Λάντον. Ζουμουσού. Βουλουγκουμού. We live great moments. Ξεκάθαρα. Exactly. Φιλιά πολλά. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Γεια. Ή να το πω πιο αγγλικά. We live great moments. Oh my goodness. It's beautiful, isn't it? Αυτό που ρωτάει και ξαναρωτάει τον εαυτό του. That's a beautiful movement. Isn't it? Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε! Σε εσάς που μας κοιτάτε! Και εμείς σας κοιτάμε! Κουκουβάγια, πάμε στον επόμενο. Όταν λέω κουκουβάγια είναι αυτή από τον οργανισμό τα βιβλία πίσω, με το βλέμμα εκείνο το απλανές. Καλημέρα σας! Έλα, Αγκουστή, καλημέρα. Γεια σου ρε Σέρες! Καλώς το Σεραίο! Γράψε 283 καταρχήν, πάρω φόρα και ξεχάσουμε. 283, κάτσε να γράψω. Ο Στέλιος με την καλύτερη καλαμακερή των Σερών. Έτσι, κατά το σουβλακερί, θα πάμε και εμείς, θα το κάνουμε μέσα τους Αθηναίοι. Καλαμακερί. Γεια πες. Κωστή. Ναι. Πειράζει ρε φίλε που στεναχωρέθηκε για τον αθλητή, αλλά όχι για την ομάδα. Αυτό έτερον εκάτερον, τα διαχωρίσαμε. Φίλε, δηλαδή, εμείς την πατήσαμε 3 φορές πέρσι, εντάξει, το βιώσαμε. Και αυτοί γελούσανε, κάναρανε. Ιρωνίες. Τώρα γύρισε ο τροχός, γλεντάκι φτωχός, δε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Τα διαχωρίζουμε, στεναχωριόμαστε για τον άνθρωπο, για τον αθλητή, εννοείτε. Για το παιδί. Έκλαιγε λέει, όταν του είπαν για τους γιαστούς. Έτσι, αλλά η ομάδα είναι ανθρώπινο. Ζωή μου είναι. Αλλά το ότι η ομάδα, αυτή η συγκεκριμένη, που έχει τόσο πολύ ποτίσει δυστυχία τον κόσμο, που μου έχει κοστίσει αρκετές βραδιές ύπνου, που μου έχει χαλάσει πολλές από τις Κυριακές μου, να πω ότι στεναχωριέμαι για την ομάδα, θα πω τεράστιο ψέμα. Και δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Έτσι. Έτσι. Όσον αφορά για τον Μπέλκα φίλε, εγώ θέλω πραγματικά ένα κλικ να είναι η φετινή μεταγραφή που είπα ότι με το καινούργιο προπονητή κάποια μεταγραφή θα βγει εκ των έσω, να παίξει ακόμα καλύτερα από ό,τι έπαιζε, ή όπως είναι ο Γαϊτανίδης να βγει ένα πιτσιρίκι από πίσω. Όλοι έχουν... Και ο Τσιγκάρας, είδες, και ο Τσιγκάρας, ναι. Έτσι, τα παιδιά αυτά θα προσεχθούν. Φωνάζει ο Πάμπλο εδώ και χρόνια. Εδώ είναι ένα από τα μείον του προηγούμενου προπονητή που φώναζε και έλεγε ο Γκαρσία. Ρε παιδιά, έχω 3-4 παλικαράκια. Δηλαδή, γιατί ντε και καλά να πάρεις το Μελιόπουλο, ας πούμε, και να μην δεις ότι έχω παίκτες πίσω που έρχονται και είναι ποτισμένοι με πάω. Λέω τώρα, δεν έχω τίποτα με το Μελιόπουλο το παιδί. Σε αυτό συμφωνώ. Απλά για να κάνω τώρα το δικηγόρο του Διαβόλου και του Λουτσέσκο, είναι ότι αυτά τα παιδιά χάσανε κάποια μισά ώρα για τον βωμό του Άιντι του φίλε. Σωστό. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, όποιος θέλει το παραδέχεται. Δεν αντιλέγω. Θα μπορούσε όμως, θα μπορούσε λίγο παραπάνω, θα μπορούσε. Στο κάτι 5-0, κάτι 3-0, μπράβο, θα μπορούσαν κάποια παιχνίδια να πάρουν. Το καταλαβαίνω αυτό που λες και το ενστερνίζομαι απόλυτα, ότι στο βωμό του πρέπει οπωσδήποτε μετά από το κλεμμένο ειδικά να πάρω το πρωτάθλημα, ναι. Αλλά το έγινε αυτή η θυσία. Όπως λες, σε κάτι 3-4, Βάλτον, ναι. Μπορείς, μισή ωρίτσα. Ας φύγεις στον πάγκο, ξέρω τι να πω. Ας φας και ένα γκολ που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου. Ναι, καταλαβες. Εντάξει, οκ. Είπαμε, δεν αφαιρούμε τίποτα από τα καλά που προσέφερε ο προηγούμενος προπονητής. Είπαμε ότι παραδεχτήκαμε. Το επαναλαμβάνω, γιατί δεν μου αρέσει αυτό να αποδομώ ή να λέω τα καλύτερα όταν είναι εδώ και άμα φύγει να αφορίζω ή να στιγματίζω. Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δεν κάνουμε όπως κάνουν τα ζευγάρια που χωρίζουν ότι δεν είχε και τίποτα καλό. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Τώρα, για το πώς έφυγε, για το χαρακτήρα του, για τον τρόπο, για το χρονικό σημείο που έφυγε, τα είπαμε, μην κουράζουμε, προχωράμε. Φέραμε σπουδαίο προπονητή,
και οι δικές μου πληροφορίες, Στέλιο, από κάτω λένε ότι έπαθαν σοκ οι αντίπαλοι μας με το πόσο γρήγορα ήρθε και μάλιστα ήρθε ως συγκεκριμένος. Έτσι, αυτό. Τίποτα άλλο. Και ένα σοκ πάθανε τώρα με το Φορτούνι, γιατί όλο το παιχνίδι τους περνούσε από πάνω του. Ήταν ο πιο κομβικός τους παίκτης. Έτσι ο προπονητής μέσα στο γήπεδο. Αλλά έτσι είναι η ζωή, τι να κάνω. Άμα να ζουν και χωρίς αυτό. Μα τι να κάνω. Εμείς πώς μάθαμε. Φυσικά. Έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Μόνο Βιερίνια, λίγο ήταν σε όλο το παιχνίδι. Μόνο Βιερίνια, ρε φίλε. Προπονητής αρχικός μέσα στο γήπεδο. Μα τι λες τώρα, Βιερίνια, ο Μαωρίσιο. Ο Βέρμπλουμ που ήταν η πιο μεγάλη μεταγραφή ήταν πρόπερση ο Βέρμπλουμ. Πάνω που πήγαινε να ανέβει το παιδί, έπαθε ζημιά. Μα ακριβώς. Το Δεκέμβρη. Έτσι. Αυτά, φίλε Κωστή, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Στελάρα μου. Τα καλύτερα έρχονται. Φιλιά, να το ξέρετε. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στο Σπύρο, τον Φαγωγέννη, στην Κέρκυρα. Αγνό Παοκτσάκη, υπέροχο σύνδεσμο που έχει αλωνίσει και αυτό όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη ο σύνδεσμο. Πολύ αγαπησιάρικο. Βρέθηκε εκεί με άλλο πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Με πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Γεια σου, Χρύσα μου. Ο Σπύρος εκεί. Να είναι καλά και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας κάθε μέρα. Έχουμε άνθρωπο σε ένα πανέμορφο, σε ένα υπέροχο, σε ένα μαγευτικό νησί. Η Κέρκυρα είναι ένα πραγματικό στολίδι. Ωραίο είναι και το από εκεί πλευρά, έτσι. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες κτλ. Αλλά τα Επτάνησα, παιδιά, είναι και αυτά. Συγκλονιστικά, συγκλονιστικά. Κέρκυρα, Λευκάδα, από εκεί Κεφαλονιά, Παξί, Αντιπαξί. Είναι υπέροχα τα μέρη. Στο πιο όμορφο σημείο του πλανήτη. Στην πιο μαγεμένη, στην πιο μαγευτική, στην πιο ευλογημένη χώρα που ταλαιπωρείται. Αλλά θα βγούμε. Θα βγούμε. Δεν περιμένουμε τίποτα από τους πολιτικούς. Ούτε από τους προηγούμενους, ούτε από τους τωρινούς, ούτε από τους επόμενους. Ο Θεός θα μας βοηθήσει, εγώ πιστεύω. Αν μας λυπηθεί. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, αν είστε λάτρεις του καλού φαγητού, αν γουστάρετε κρεατικά, τσιτσί, υπέροχο και παντσετούλα καλοψημένη, ψηλή και μπιφτεκάκι και παϊδάκι και κοκαλάκια και σουτζουκάκι και εκεί 705-750 τη Λιβεριά σε ένα πλήρως αναγυρισμένο χώρο με τα κλιματιστικά του μέσα, φωτεινό το τοπίο υπέροχο και με χειροποίητα γλυκά. Δεν ξεχνάτε Κλιμάρτ 917. 6.46, ο Κώστας και ο Σες γνωρίζει όσο λίγοι τον κλιματισμό, κλιματισμοί Daikin, σας περνάει το μαραφέτη στο σπίτι, στη δουλειά ή στον τόπο εργασίας σας και ησυχάζετε. Απόλυτος γνώστης έρχεται αυτό το υπέροχο άτομο, υπέροχος φίλος πολλά χρόνια, ξέρει όσο κανένας άλλος για τον κλιματισμό τι γίνεται. Και βέβαια Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδες, καλλιτέχνες. Ο Γιώργος ο Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, καλλιτέχνες της τέντας, τα κορυφαία τεντόπανα, τα πιο ανθεκτικά, με σόμφι μηχανισμούς, με απόλυτη γνώση του αντικειμένου και όχι να αλλάζετε τέντα σε ένα χρόνο ή σε έξι μήνες με το πρώτο αγιάζι. Ησυχάζετε, άπαξ, διαπαντός, πάμε διάλειμμα. Το έφερα ίσα. Το φινάλε ρε φίλε. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Επιστρέψουμε. Άνοιξε το αγόρι μου, άνοιξε το ποταπό. Εδώ είμαστε. Ξαναλέω για αυτούς που μπήκαν αργότερα στην παρέα μας και ρωτούν. Η Sporting Λισαβόνα, στην οποία ανήκει ο Παλίνια, αυτός ο εξαιρετικός αμυντικός χαφ, είπε ναι στα 4 εκατομμύρια του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, και έχει συμφωνήσει στη μεταγραφή. Το πρόβλημα και το κόλλημα είναι με την Μπράνκα, στην οποία έχει δοθεί δανεικός ο ποδοσφαιριστής, και βέβαια και εκεί γκρινιάζει ο πρόεδρός της. Αν δεν δεχτεί, γιατί και αυτός θα πάρει χρήματα. Έτσι τώρα, εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Αν πρέπει τα λεφτά να τα πληρώσει η Sporting που παίρνει τον παίκτη νωρίτερα, αν τα δίνει ο ΠΑΟΚ για να τα πληρώσει η Sporting στην Μπράνκα, αν τα δίνει κατευθείαν ο ΠΑΟΚ στην Μπράνκα, δεν το ξέρω αυτό. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτό. Δύσκολη περίπτωση. Έχουν έτοιμες λύσεις όμως, αν στραβώσει αυτού του παίκτη. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να μας κάνουν εντύπωση και κλικ, όπως βλέπετε. Θέλει ένα καθαρό αμυντικό χαφ, ένα νούμερο 6, που πιθανότατα να έρθει και 8-10. Να έρθει και δεν εννοώ την ώρα μας, να έρθει και ένα οκταρό δεκάρι, ένα οκτάρι, πέρα από το εξάρι. Τούτος εδώ όμως είναι σκληροτράχυλος, 1,90, θέλει και τέτοιους για να πάμε στο Champions League. Ωραία είναι η δημιουργική χαφ για την Ελλάδα, χρειάζομαι και παίχτες πίσω, ειδικά στο 4-4-2, λέω εγώ, ο Άμπαλος, που θα προωθούνται οι παίκτες και θα είναι αλλιώς
και θα υπάρχει ίσως ένα αμυντικό χαφ μόνο και θα πρέπει να βοηθούν τα μπακ. Αυτός ο ένας θα πρέπει να είναι σκληρός και αναχαιτιστής. Όχι απαραίτητα καλλιτέχνης, κορδελίτσα και σουξουμούξου. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Ξαναλέω για τελευταία φορά, κληρώνουμε μπάλα αυθεντική μάκρον δερμάτινη ΠΑΟΚ και θα έχει επάνω τις υπογραφές της ομάδας φετινής. Θα περιμένω να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Απλά αυτός που θα την κερδίσει θα ξέρει ότι κερδίζει μία μπάλα με τις υπογραφές της τωρινής ομάδας. Εκτός και αν θέλει της περσινής. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Άκη, να ξαναπώ λίγο μία FM κενό. Το μήνυμά σας το 54526 μέσα από το μήνυμα και για το, μέσα από το σταθερό με τα τρία τελευταία ψηφία. Σε ακούω, Άκη, πάμε. Βρήκα τρόπο να φύγεις πιο νωρίς για άδεια. Βρήκες, ε. Ναι, αλλά πρέπει να βοηθήσουν και τα παλικάρια τα άλλα. Για πες. Λοιπόν, αγόρια, άμα θέλετε να φύγει ο Κώστας, ναι, από την Τρίτη, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Και θα λέτε, αφήνεις τώρα. Εγώ. Καταρχήν πρέπει να έχεις σήμα για να καταλάβουμε αυτό που θες να πεις, γιατί δεν είναι. Τώρα ακούγομαι. Ακούγομαι τώρα, γιατί κινητό μιλάω. Ναι, τώρα ακούγεσαι. Πάμε πάλι. Λοιπόν, θα παίρνετε τηλέφωνο και θα λέτε φύγε Κώστα. Αλλά ένας να πει όχι, δεν πρόκειται να φύγεις. Και σιγά, άμα πούμε ναι, όλοι φύγε Κώστα, θα φύγω εγώ. Θα φύγεις γιατί εγώ. Θα βάλω το σπίτι στη Βουρβουρού, να πας να κάτσεις εκεί μέχρι να τελειώσουν οι Μόνο που το προσφέρεις, έχεις ήθος και σε ευχαριστώ. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, πώς το πήρες στραβά αυτό? Όχι βρε. Το λέω θετικά το λέω. Κοίταξε, αυτή η παράδοση που για πολλά χρόνια θυμάμαι ότι και για μία μέρα που είχα, ξέρω εγώ, μια προαναχώρηση αυτό και τα λοιπά, γινόταν μεταγραφή. Έσπασε πέρσι αυτό. Με τις μεταγραφές. Χάλασε. Μου το χαλάσανε γιατί το γούσταρα τόσο πολύ αυτό. Γινόταν τέτοιος καβάς, παιδιά. Γινόταν τέτοιος καβαλές με αυτό το ζήτημα. Είχε ωραία πλάκα τότε. Είχε ωραία πλάκα. Έφευγα και το πρωί έφευγα. 10 η ώρα τελείωνε η εκπομπή. 12 ανακοίνωνε μεταγραφή, φίλε. Έτσι. Εσύ δηλαδή, το πίστεψες κιόλας όμως. Όχι, το πίστεψα κιόλας. Ότι έλεγα, θα ξέρετε, δεν θα γίνουν άμα δεν φύγω. Κωστή, λοιπόν, επειδή πρέπει να πάρουν και τα παιδιά τα άλλα, ναι, να πω κάτι, ίσως δεν το γνωρίζετε. Δεν θυμάμαι το όνομα, Σιμώνα λέγεται. Κάπως έτσι λέγεται, είναι γειτονάκι, πρόσεξε, είναι γειτονάκι. Σικιά, ναι, Σικές. Ναι. Από τις Σικές είναι, αλλά είναι Ρουμάνα, πρόσεξε. Ναι. Σήμερα θα ήταν στο παιχνίδι, στο ΠΑΟΚ με την Κλούζ. Αυτή είναι εδώ, δεν θυμάμαι πώς λένε. Δεν θα πάει τώρα. Δεν θα πάει γιατί όμως. ΠΑΟΞΑΚΙ τρελό, έτσι. Επειδή ήταν Λουτσεσόσκυλο. Όχι, ρε. Παίζει τένις, στο Wimbledon θα είναι. Σήμερα παίζει στο τένις. Και είναι από τις Σικές. Ρουμάνα είναι, ρε. Άσχετο και λέω, Ρουμάνα από τις Σικές και πάει στο Wimbledon. Ναι, παίζει σήμερα. Στο επίθετο πώς τη λένε. Δεν θυμάμαι το, έχει ένα επίθετο παράξενο. Ρουμάνικο. Απλά εγώ, εμείς τη φωνάζουμε Γαζελάκι γι' αυτό. Σικέσκου. Ε? Σικέσκου, από τις Σικές. Σικές, ναι, από τις Σικές είναι. Μάλιστα. Εδώ μεγάλωσε, ρε παιδί μου. Αλλά πήγε στο Wimbledon. Ναι, παίζει τένις σήμερα. Τέλεια. Είναι μέσα στο τελικό τώρα, τελικά νομίζω. Αλλά μένει στις Σικές. Ναι, πρε. Παουξάκι σου λέω, είναι στο γήπεδο. Και Παουξάκι, Ρουμάνα. Θα μπω να δω στο Wimbledon ποιες παίζουν σήμερα, να ξέρεις. Σήμερα. Ναι. Σιμώνα κάπως έτσι. Μια Ρουμάνα είναι. Σιμώνα. Θα το δούμε. Κοίταξε. Ναι. Σήμερα την είχαν και καλεσμένη εκεί στο γήπεδο. Αλλά έπεσε στο Wimbledon και δεν μπορούσε να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Μεγά. Θα πει παίρνει τώρα να πάει γιατί. Βέβαια, τι, ολόκληρο Wimbledon. Αυτή η ομάδα ήθελε να την κάνει, ας πούμε, μια πλακέτα, ξέρεις. Ναι. Αλλιώς τώρα έφυγε όμως αυτό και θα είναι κλακέτα. Όχι, δεν είναι, σιγά. Δεν είναι με αυτόν εδώ πέρα. Αυτοί οι Ρουμάνοι μεταξύ τους δεν χωνεύονται. Έλα. Ενώ οι υπόλοιποι τους χωνεύουν. Άντε, φιλιά, γεια σου Άκη. Γεια σου Άκη. Ψάξε να βρεις. Ρουμάνα, Σικές, Σιμώνα, Wimbledon. Παουξάκι. Δεν υπάρχει. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Θέλω να πω, δεν υπάρχει φίλτρο στις γραμμές. Παίρνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε αναγνώριση. Δεν αναγνωρίζουμε ούτε ο ένας τον άλλον. Κλείνουμε τα φώτα για να κάνουμε μπου στο σκοτάδι. Άρα δεν υπάρχει αναγνώριση. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Περίμενε μήπως έπεσε ο άνθρωπος. Να σε σηκώσουμε, να δώσουμε λίγο το χέρι, αδερφέ. Βάλε πηγονατίδα, βάλε κάτω ένα φρολέξ, κάτι. Ένα στρώμα. Στον επόμενο. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το δίδυμο πατέρα, τον πτυχιούχο.
Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε, τι να κάνω αδερφέ μου, φτύστε μας, έχουμε γραμμές. Φτύστε μας. Βάλεμε στην κλήρωση 4-86 καταρχήν πρώτον, ένα το κρατημένο. Να σε βάλω, περίμενε, ξαναπες μου λίγο όνομα. Νούμερο. 4-4-8-6. 4-8-6. Μου γράφει ο Λάζαρος. Κωστή καλημέρα, όντως παίζει αύριο τελικό μια Ρουμάνα, η Χαλέπ. Σιμώνα Χαλέπ και είναι παουξάκι και είναι από τις Οικές. Προσέξτε καλά, μπήκαμε σε μονοπάτι περίεργο. Θα πάω να τη βρω, είναι δίπλα στα πεθερικά μου. Θα πάω στο μπαλκόνι της από κάτω να βρω. Σιμώνα Χαλέπ! 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 Είναι Σαλέπ αυτό. Σαλέπ. Μάλιστα. Κωστάκη, ερώτηση. Επειδή στη ώρα δεν άκουσα σήμερα όλη την εκπομπή, ναι. Τελικά το μάτς θα το δείξει σήμερα το. Το Pauk TV. Pauk TV, ναι, ναι. Όχι το Open που έλεγες. Όχι. Έτσι, TV, είχα μία πληροφορία για Open, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε. Γι' αυτό σε ρωτάω. Πάλι Pauk TV, ναι, δηλαδή. Pauk TV. Μέσα από τάμπλετ, υπολογιστή κτλ. Κινητό και είμαστε έτσι, καλά. Έτσι. Είναι φοβερό πάντως αυτό ότι ναι. Φτάσαμε στο σημείο. Δηλαδή δεν ξέρω αν άλλες χρονιές εσείς το είχατε κάνει αυτό. Να κάθομαι, ας πούμε, να είμαι στον πεδότοπο να παίζει ο μικρός μπροστά με τους κύβους και εγώ στο κινητό να βλέπω το φιλικό του ΠΑΟΚ. Δεν είναι, έτσι, δηλαδή έτσι, η τεχνολογία έτσι. Απίστευτη με τα τάμπλετ, με τα λάπτοπ κτλ. Τι να πω. Και προχθές πάλι τα ίδια πήγα τα πιτσιρίκια εκεί κάτω. Εγώ έχω στην γειτονιά μου ένα πάρκο ρε παιδί μου. Πήγα κάτω εκεί, παίζω αυτή κάποια στιγμή. Μπήκα στο κινητό, έβλεπα το φιλικό. Λέω εντάξει, μεγάλη στιγμή. Ζουμουσού, πραγματικά ζουμουσού. Όπως ζουμουσού μου έρχεται μήνυμα τώρα από τον Κάραγιαν, έχει δίκιο ο Άκης. Τη λένε Σιμώνα, τενίστρια. Παίζει σήμερα Wimbledon, γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Οικές και δηλώνει ΠΑΟΚ. Έλα, φίλε, αλήθεια λέει ο Άκης. Να τους κι άλλος, ο Λάζαρος. Μήπως λέει εννοεί άλλη Ρουμάνα που πάει να δει και όχι να παίξει τον τελικό. Όχι, αυτή λέει εδώ, ήρθαν μηνύματα τώρα όλοι ρε παιδιά. Πλάκα μου κάνετε. Καλημέρα γίνεται. Μου λοιπόν Κωστάκη. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Καλό Σαββατοκύριακο και πιστεύω όπως είπες και εσύ που σ' άκουσα λίγο να έχουμε και δύο μεταγραφές όπως βλέπεις. Να ξέρετε, εγώ θα έκανα εκπομπές και το Σάββατο και την Κυριακή. Ο λόγος που δεν κάνω είναι για να κλείνουμε παίκτες στο Σουκού. Αλήθεια σας λέω. Φιλιά! Γεια σου Δίδυμο πατέρα! Ναι, καλημέρα σας. Έλα ρε γιατί, έλα ρε μορφή, πού είσαι ρε, πώς λέει ο Θανάσης, οπτασία, φαντασία, Παύλο Γκαρσία, υγρασία. Έλα ρε βασιλάκι μου, για πες αγόρι μου, για πες. Κωστή μου, δεν μπορώ να κρατήσω τα γέλια με αυτά που ακούω από σένα, έχεις ξεφύγει τελείως, πρέπει να σε συμμαζέψουν. Θέλω, δεν μπορώ, άδεια, τέλος, έχω κάψει λιχνίες, φλάντζες, όλα πάω σβηστός. Ο Κούλης ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα και μας ακούει από όταν βλέπω στο Facebook. Λοιπόν... Ο Κούλης, ο δικός μας Κούλης, έτσι, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κούλης Στοχόλμη! Ο Κούλης από την ασπρόμαυρη κλινική στη Στοχόλμη, έτσι. Φοβερή πατήρησή σου. Βέβαια, γιατί υπάρχει άλλος Κούλης τώρα. Ναι, έτσι. Ναι. Και θέλει... αυτός πρέπει να είναι μάλλον ψευτοκατέμιση. Δεν μπορώ να το πω κατέμιση, αλλά τέλος πάντων αυτά που έγιναν άμεσα. Όλο και κάτι έχει κληρονομήσει. Δεν μπορεί να μην έχει κληρονομήσει. Λοιπόν... Θαυμάζω, λέει το Φουρτούνι. Έτσι. Παναγία μου. Λοιπόν, Χωστή μου, άκου, μια που ανέφερε στο Φουρτούνι σήμερα το πρωί, πραγματικά με το που ξυπνάω, λέω στο γιο μου, γιατί εμείς οι παοξίδες εκτός από δραστήριοι και μαχητές έχουμε και ανθρωπισμό. Του λέω, Παναγιώτη, του λέω, κοίταξε, του πω, πόσο άτυχος είναι αυτός ο παίχτης, του λέω, σαν άνθρωπος, του λέω, καταστράφηκε, γιατί τώρα δεν πρόκειται να δει για μια πριμέρα με αυτό που έπαθε. Εντάξει, κοίταξε, 6-7 μήνες δεν είναι μια ζημιά που, ούτε είναι 40 χρονών. Έπαθε ζημιά χοντρή, είπαμε. Στενοχωριόμαστε για τον άνθρωπο, για τον αθλητή, για τον ποδοσφαιριστή, για την ομάδα του. Όχι απλά στενοχωριόμαστε. Απλά έτσι είναι αυτά. Είναι πολύ φυσιολογικό, έτσι. Το εξήγησα και δεν με άφησες να ολοκληρώσω. Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο. Το εύχομαι περαστικά του παιδιού να έχει ταχύ ανάρρωση, γιατί είναι, πώς να σου πω, ρε παιδιά, έχω παίξει μπάλα και να πονάς στο κρεβάτι, γιατί η μπάλα, τέλος πάντων. Άστο. Ταχύ ανάρρωση, έτσι, λοιπόν, περαστικά στο παιδί. Περαστικά, ναι. Γρήγορα, έτσι, αυτό. Ομάδα, για αυτή την ομάδα μόνο και μόνο ότι ασχολείσαι τους δίνεις αξία. Εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι. Μα ασχολούνται αυτοί μαζί μου, δεν ασχολούμαι εγώ μαζί τους. Συνέχεια, πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας προκαλούν, μας αναγκάζουν να ασχολούμαστε μαζί τους. Τέλος πάντων, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου εκεί στη Στοχόλμη, στην ασπρόμαυρη γενική, στον φίλο μου τον Κρίσο Κολοβό κάτω στην Αυστραλία, στη μακρινή. Λοιπόν, και σε προσωπικά θέλω να το εξής. Να συνεχίσεις να μοιράζεις χαμόγελο με την τρέλα που διαθέτεις και την πουλάς πολύ ωραία, απλόχερα. Τζάμπα τη δίνω, τζάμπα δεν την πουλάω! Τζάμπα περάστε! Περάστε! Γεια σου Κούδα, γεια σου Βαλανιδώρα!
Όμορφο Σαββατοκύριακο. Αγόρι μου, σε φιλώ, σε φιλώ, φιλιά! Φιλιά στην Πρέβεζα, φιλιά! Στο καναλάκι, φιλιά εκεί, στη Βανανιδωράκη. Πάμε τις γραμμές, καλημέρα σας. Άντε ρε Γιουργάκο, Γιουργάκη, Κωστάκη, πώς σε λένε σένα ρε. Όπως θέλει, πώς θες εσύ, πώς θέλεις. Ζου μου σου λέμε και για τους χιαστούς των άλλων, περαστικά τους λέμε. Ποτέ δεν λέμε. Μπράβο φίλε μου Άμπαλε, μπράβο φίλε μου Άμπαλε. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, έχουμε ήθος, ο Άμπαλος δεν είσαι ή κάνω λάθος. Εννοείται, εννοείται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι, μια, έτσι. Μια ζωή, μια ζωή, από παιδιόφεν. Έχω δικούς μου φίλους παοξίδες συμπέρασμα. Που είναι αυτές τις αντίληψεις που λέγατε που κράζουνε, κάνουνε, ράνουν, αλλά είναι σε όλη τους τη ζωή, έτσι. Δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, είναι και στην οικογένειά τους, είναι και με τους φίλους τους. Άξι. Είναι και με όλη η ζωή τους είναι αυτό το πράγμα. Άμπαλέ μου. Ναι, άμπαλέ μου. Και έχουμε πολλούς από αυτούς γαμώτο, αλλά τι να κάνεις, δώσω μια κλωτσιά, πάει να πούμε, δώσω έξω. Δεν μιλάμε για αυτούς, το έχω πει άπειρες φορές, που είναι πιο δύσπιστοι, που είναι πιο νευρικοί, που είναι λίγο πιο γκρινιάριδες, που είναι λίγο πιο ψήθυμοι. Δεν μιλάω για αυτούς. Εσχάτη προδοσία και... τώρα μη σου πω, εσχάτη προδοσία. Όχι για αυτούς. Μιλάμε για αυτούς που προσπερνάνε κάθε τι καλό και ψάχνουν να βρουν το αρνητικό, να το αναδείξουν, λέω, να το διωγγώσουν και να σταθούν εκεί, να δημιουργήσουν αναμπουμπούλα, διχασμό, φασαρία μέσα στην οικογένεια και στον οργανισμό. Αυτούς μιλάω εγώ, φίλε. Έτσι. Και αυτούς που τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν βλέπουν τη λευκή του μεριά του ΠΑΟΚ. Βλέπουν μόνο το σκοτάδι. Αυτό. Αυτό. Άστα να πάνε. Αυτούς. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κωστή μου, αυτά πήγα μόνο και μόνο να σου πω. Γεια σου, Αμπάλ! Γεια σου, Αμπάλ! Μπαλάρα, 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 064. Όχι, 4064. Θύμησέ μου το μικρό όνομα. Αριστοτέλης. Έγινε Αριστοτέλη. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά, ζού μου σου. Έχω πει κι άλλη φορά. Υπάρχει μια υπέροχη ιστορία του Αγίου Παϊσίου που σήμερα είναι ανήμερα της εορτής του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος είχε πει την εξής σαν παραβολή: είναι γεμάτο ένα βουνό με λουλούδια και έχει μόνο σε ένα σημείο ακαθαρσίες, περιτώματα, να μην πω την άλλη λέξη, από σουκού. Και είναι και ένα άλλο βουνό δίπλα που είναι γεμάτο με ακαθαρσίες και έχει μόνο ένα λουλούδι. Η μύγα θα προσπεράσει όλα τα λουλούδια και θα πάει να καθίσει πάνω στα κακά. Η μέλισσα θα προσπεράσει όλες τις ακαθαρσίες, όλα τα περιτώματα και θα πάει να βρει το ένα λουλούδι. Τι θέλετε λέει να είστε, μέλισσες ή μύγες? Παντού, άμα θέλετε να βρούμε αρνητικά, θα βρούμε 1000 αρνητικά. Αλλά δεν μπορεί να συζητάω πέρσι με άνθρωπο που να μου λέει «Να ο Χατσερίδης, ρε άνθρωπε, φυσικά, αστοχία μεγάλη, λάθος, μαλαμπίπι», σου λέω, ο Χατσερίδης. Εκεί, γιατί προσπερνάς ότι η ομάδα πήρε αίτητο, δεύτερο συνεχόμενο double, πήρε πρωτάθλημα, σάρωσε αυτά και πας και στέκεσαι εκεί στο αρνητικό. Ναι, αλλά, ρε άνθρωπε, ζήσε τα 9 καλά και θα συζητήσουμε και για το 10ο. Μη σε δηλητηριάζει αυτό όμως. Δεν καταλαβαίνεις, σου ταΐζουν αυτό για να σε έχουν μόνιμα σε μια γκρίνια. Για να τους πάρεις τηλέφωνο, για να τους τυπήσεις το κλικ, για να μπεις να βάλεις το σχόλιο σου. Το καταλαβαίνεις, σου σε κουρδίζουν έτσι. Εγώ δεν το ξέρω ότι είναι λάθος ο Λεβέκ ή λάθος ο Χατσερίδης. Εγώ δεν το γνωρίζω. Φυσικά και φυσικά δεν το θάβω. Το λέω. Όχι όμως να παίρνω και να κάνω αυτό πρώτο θέμα, ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις. Μερικές φορές βγαίνει άκρη. Μερικές φορές δεν βγαίνει άκρη. Και σε 48 πλέον δεν έχω πολλά από θέματα υπομονής να καθίσω να έξυπνω. Έγινε. Μείνε εκεί σε αυτό. Πολλοί δεν το χάρηκαν όσο έπρεπε. Το double γιατί? Επειδή το πήρε ο Λουτσέσκου. Επειδή ήταν ο Πασχαλάκης τέρμα. Επειδή γιατί ας πούμε δεν πήρε, δεν ήταν ο Κουλούρης. Ή γιατί να φύγει ο Πρίγιοβιτς. Ή γιατί αυτό. Δηλαδή πάνω απ' όλα είναι τα 4 γράμματα ρε παιδιά. Ζήστε το αυτό το πράγμα, όποιος δεν το έζησε. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα αυτό. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Πάμε στην τελευταία γραμμή που κλείνει σήμερα η φίρμα της παρέας μας. Ο τελευταίος, όλοι οι υπόλοιποι ήταν support. Για να ακουστεί ο... Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Βαλανιδωράκη. Τι Βαλανιδωράκης. Αβαβά Βαλανιδωράκης είσαι. Δεν είσαι ο Βαλανιδωράκης, είσαι άλλος. Καλά ρε. Με τη μία μας καταλαβαίνεις αλήθεια, τώρα δεν μας... Δεν σ' ακούω καλά, είναι χάλια η γραμμή. Δεν σ' ακούω καλά.
Πέσαμε κιόλας, έπεσε κιόλας, δεν σε ακούω. Πρέπει να φύγω κιόλας έτσι κι αλλιώς, να κάνω την κλήρωση της μπάλας. Δώσε μαέστρο! Δερβίση με ούμλαουτ, δερβίση! Όπως το μίελα! Από το 1 μέχρι το 107. Το 99, 90, 93. Το 93. Το 93... Το 93 είναι ο Βασιλάκης Σάβας, σε 184 το νούμερό του. Βασιλάκης Σάβας. Σάβα Βασιλάκη. Νομίζω ότι το Βασιλάκης πρέπει να είναι το επίθετό σου και το Σάβας το μικρό. Αν και αυτά τα ονόματα που λέει Δημήτρης Γιάννης, Αντώνης Πέτρος. Παιδιά, αυτά δεν μπορώ. Παθαίνω ήλιγκο. Παθαίνω βέρτιγκο. Χρήστος Κώστας. Μπα, έτσι, ε. Φοβάσαι, ρε φίλε. Δηλαδή, πες μας και εμάς. Πες μας και εμάς. Πες μας και εμάς. Φεύγω. Τον Πουλίδης, Ζαναματού την Κανά, ή έλεγαμε από τον Πούλο. I take the pool, παίρνω την πισίνα, αποχωρώ. Κάθε την Παρασκευή, εγώ τι λέω την κουβέντα μου. Θα είναι ένα πολύ αναπάντεχο, δεν θα πω, θα ούτε περιπετειώδες. Θα είναι ένα πολύ δραστήριο Σαββατοκύριακο. Να πω και κάτι άλλο. Τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε περισσότεροι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Θα έχει προσθεθεί, αν όχι ένα δεύτερο, ένα πρώτο μέλος. Και δεν μιλάω για γεννητούρια. Μιλάω στην ομάδα. Αυτά! 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 Δεν πέφτει με τίποτα! Να ξέρετε, ζούμου σου λέμε, θυμίζουμε λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή γλύφε και τα ακροδάχτυλά σας. Αν έχετε τη διάθεση να πάτε να φάτε, θα γουστάρετε και δεν ξεκολλήσετε ποτέ. 705-750 την Ιβεριά σε ένα πλήρως αργενισμένο χώρο. Για κλιματισμό Daikin και όχι μόνο, ο μεγάλος μάστορας, ο αρχηγός, ο ηγέτης στον κλιματισμό, λέγεται Κώστας Κιωσές. Εκεί θα βρείτε αυτά που αγαπάτε και θέλετε, είτε χώρο εργασίας, είτε σπίτι, 917-646. Και βέβαια, οι τεντάρχες Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, ό,τι υπάρχει σε τέντα, αυτοί το ξέρουν, αυτοί το γνωρίζουν. 25 χρόνια Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011. Bye, 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 bye. Γεια σας, γεια σας. Έρχεται η Τρόικα Παπαδόπουλα, σας λαμά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye.